Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στις αντιθέσεις. Διάγουμε τον μήνα που η κατάληξή του έχει ουσιαστικά την γέννηση για τους χριστιανούς του Θεανθρώπου και ταυτοχρόνως το γύρισμα της χρονιάς. Μιας χρονιάς που προστίθεται στον κρίκο μιας μεγάλης αλυσίδας τουλάχιστον των τελευταίων 30 χρόνων, που είναι βέβαιο ότι οι κοσμογονικές αλλαγές είναι παντού. Από τις προσωπικές ή οικογενειακές σχέσεις, στο κοινωνικό επίπεδο, την οικονομία, την πολιτική, την επιστήμη, την τεχνολογία, τη γεωπολιτική, τη γεωστρατηγική, τον ίδιο τον πλανήτη. Θα περίμενε κανείς όλο αυτό το τοπίο της γενικευμένης αβεβαιότητας να έχει έναν ανοιχτό πλούσιο διάλογο δημόσια, απογνωρίζοντες και μη και αν θέλετε και μία αντιπαράθεση ιδεών. Θέλω να θυμίσω ότι ένας μεγάλος σύγχρονος διανοούμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι πολλοί ερίζουν για την καθαρότητα των απόψεών του, ο Νόαμ Τσόμψκι έχει πει ότι ο έξυπνος τρόπος να κρατήσεις τους ανθρώπους παθητικούς και υπάκους είναι να περιορίσεις αυστηρά το φάσμα των αποδεκτών απόψεων, αλλά εντός του αποδεκτού φάσματος απόψεων να επιτρέπεις πολύ ζωηρές συζητήσεις, ακόμη και να ενθαρρύνεις τις πιο κριτικές και αντιφρονούντες απόψεις. Αυτό δίνει στους ανθρώπους την αίσθηση ότι υπάρχει ελευθερία σκέψης, ενώ όλη την ώρα οι προϋποθέσεις του συστήματος ενισχύονται από τα όρια που τίθενται στο εύρος της συζήτησης. Με λίγα λόγια, να μην γίνονται συζητήσεις έξω από το διαμορφωμένο πλαίσιο. Εντός του πλαισίου όμως, να είναι συζητήσεις ακόμη πολλές φορές και στα όρια της πολεμικής αντιπαράθεσης. Απόψε έχω την αίσθηση ότι η φιλοδοξία της εκπομπής είναι να κάνουμε μια συζήτηση εκτός πλαισίων, αλλά με πλαίσιο. Ο φιλοξενούμενός μας είναι ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος, τέος καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης μας, καθηγητής φυσικής και φιλοσοφίας, διδάκτορ φιλοσοφίας και ταυτόχρονα ένας πολίτης με στοχασμό και δράση στο πεδίο. Είναι ο κύριος Γεώργιος Παύλος. Κύριε Παύλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να λέω ελληνικός, Γιώργο ή κύριε Σαχίνη. Ό,τι επιθυμείτε εσείς, είναι δικό σας θέμα. Σε νιώθω πολύ οικείο και προτιμώ τον ελληνικό. Ωραία. Εγώ θα κρατήσω τον πληθυντικό. Κύριε Παύλο, και θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά αν αισθάνεστε, αν νιώθετε ότι αυτή η εγκατεστημένη παγκόσμια βεβαιότητα σε όλους τους τομείς είναι αυτή που χαράσει, αφήνει το αποτύπωμα στις κοινωνίες τελικώς. Δίνει τον τόνο. Ναι, πού βρισκόμαστε. Από παιδί ψάχνω αυτό το ερώτημα. Πού βρίσκομαι. Και νομίζω ότι δεν μπορεί τίποτα να περιορίσει την ανθρώπινη ελευθερία. Νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για την ελευθερία, την απόλυτη ελευθερία, όπως και την απόλυτη αγάπη. Και νομίζω ότι ο δυτικός άνθρωπος, ο δυτικός κόσμος προσπαθεί να βάλει πλαίσια σε όλο τον πλανήτη και η Ελλάδα γι' αυτό είπαν κάποιοι ότι πρέπει να της αφαιρέσουμε την ιστορία, την παιδεία, για να την κάνουμε να πειθαρχήσει. Αλλά νομίζω ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να πειθαρχήσει όσο και αν τον περιορίζουμε. Ναι. Χάριν του ανθρώπου, χάριν της ανθρωπότητας. Ο Έλληνας, λέτε, δεν μπορεί. Είναι φύση και θέση απίθαρχος, εγώ να το δεχτώ. Αλλά σήμερα τα γεγονότα είναι κατακλυσμία και αγγίζουν όλη την ανθρωπότητα. Να σας πω και μία διαστροφή. Θυμάμαι στα σχολεία, τα μεγάλα μαθήματα ήταν η ανακάλυψη του νέου κόσμου υπό τον Χριστόφορο Κολόμβο. Η ανακάλυψη της από Ανατολής. Σαν να έλεγε η δυτική σκέψη ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν αυτόχθονες στην Αμερικανική Ήπειρο, δεν υπήρχαν αυτόχθονες στην από Ανατολή και τους ανακαλύψαμε εμείς. Η αντιστροφή είναι ότι αυτοί οι λαοί τους οποίους εξαφανίσαμε φαίνεται να ανακαλύπτουν και με όρους όπως εμείς τους λέγαμε τότε κατώτερους τον ευρωπαϊκό και δυτικό χώρο, συμφωνείτε? Βέβαια, τεράστιο ζήτημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι η Δύση και τι είναι η Ανατολή και τι είναι η Ελλάδα. Νομίζω ότι ο δυτικός άνθρωπος ζει μια παθογένεια συνολικά και το βλέπουμε.
και τώρα που κινδυνεύει όλος ο πλανήτης. Είναι η παθογένεια του δυτικού πνεύματος. Αυτό που ο Κυριαζόπουλος το ονομάζει τεχνικό πνεύμα, το οποίο λέει ότι το τεχνικό πνεύμα προηγείται της τεχνικής. Δεν δημιουργείται από την τεχνική, δημιουργεί την τεχνική. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή η Ελλάδα σήμερα καλείται να επαναπροσδιορίσει το μέλλον και της Ευρώπης και του κόσμου. Γιατί έχει τα εργαλεία. Έχει τα εργαλεία. Έχει τα εργαλεία. Είναι, να το πω έτσι, μία αφήγηση περασμένα μεγαλεία δίγοντας τα ανακλές. Ποια είναι τα εργαλεία που έχει? Όχι, είναι, μιλάμε ως επιστήμονες, Γιώργο, ως θετικοί επιστήμονες. Εάν η Ελλάδα δεν το κάνει αυτό, νομίζω ότι ο κόσμος θα είναι πιο φτωχός. Θα πει κανείς ποια Ελλάδα βέβαια έτσι, και ποια εργαλεία έχει ο Έλληνας. Ποια εργαλεία έχει, ας ξεκινήσουμε από αυτό για να πάμε στο ποια Ελλάδα. Έχει. Ναι, το βασικό εργαλείο είναι ο άνθρωπος πρόσωπο. Για τον Έλληνα, το λέει ο Ευρυπίδης με έναν εκπληκτικό τρόπο στο κείμενο, στην τραγωδία «Ιφηγένεια εν Ταύρης». «Ξιστά περνάς καλέ μου από την καρδιά μου». Ενώ η Ιφηγένεια είναι έτοιμη να θυσιάσει τον άγνωστο ξένο, μετά βήμα προς βήμα ανακαλύπτει ότι αυτός είναι αυτός που έψαχνε και ήθελε να συναντήσει. Mm-hmm. Το πάνι ακριβές, είναι ο αδερφός της. Η Ελλάδα έχει αυτή την εμπειρία του ανθρώπου ως πρόσωπο. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί για να ξαναπροσδιορίσουμε και το μέλλον της Ευρώπης και το μέλλον του κόσμου. Σήμερα ο άνθρωπος, κατά τη γνώμη σας, δεν προσδιορίζεται ως πρόσωπο, αλλά ως τι, ως καταναλωτής, ως χειριστής, ως εφαρμοστής. Θα λέγα ως αντικείμενο. Ως αντικείμενο. Ως αντικείμενο. Δεν είναι υποκείμενο ο άνθρωπος με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Δηλαδή αυτός που υπόκειται θεμελιώνει τα πάντα. Λέει κάπου ο Φεϊεράμπεν, ούτε η επιστήμη είναι ιερή, ακόμη και για τα αποτελέσματά της. Ποιος ξέρει αν με άλλους τρόπους δεν θα είχαμε ακόμη πιο συγκλονιστικά αποτελέσματα. Δηλαδή, δεν είμαστε εναντίον της επιστήμης, της τεχνολογίας. Είμαστε εναντίον της αντικειμενοποίησης και αποιεροποίησης του κόσμου και του ανθρώπου. Θα επιστρέψω στην επιστήμη, γιατί είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην απόψινή συζήτηση. Επειδή διάγουμε μια περίοδο κοσμογονικών αλλαγών, καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, και σε άλλες ιστορικές περιόδους υπήρχε ένας πλούτος σκέψεων, απόψεων, διαπάλης ιδεών, διελόγου, και αν θέλετε αυτό ήταν και ένα από τα πλεονεκτήματα αυτού που ορίζουμε ως δυτικός κόσμος. Δηλαδή, η συντριπτική πλειοψηφία, θα δανειστώ έτσι από τα ιστορικά, των επιστημόνων της εποχής του Κοπέρνικου τον καταδίκαζε. Ο Κοπέρνικος εξέδωσε μέχρι και το βιβλίο κόντρα σε όλους. Ναι, αλλά δεν το εξέδωσε έτσι στον αέρα. Είχε μία βάση, κάποια δεδομένα για να το κάνει. Σήμερα, πολλοί λένε ότι έχουμε μία απέραντη συντριπτική μονοφωνία. Έχει απαντήσει η επιστήμη και οι επιστήμονες στα πάντα, στα μεγάλα κρίσιμα ερωτήματα, άρα δεν χρειάζονται πια. Διότι την ίδια ώρα βλέπω αυτές τις παγκόσμιες αλλαγές. Και θα περίμενε κανείς, επιστήμη, διανοούμενοι, πολιτικοί, απλός κόσμος, δημοσιογράφοι, όλοι να είναι σε ένα διαρκές διάλογο για το που πάμε. Το βλέπετε να συμβαίνει? Η δυτική επιστήμη προφανώς δεν μπορεί να απαντήσει και δεν μπορεί να κάνει πολλά, γιατί είναι εγκλωβισμένη στο τεχνικό πνεύμα, στην αντικειμενοποίηση και αποιεροποίηση του κόσμου. Θυμάμαι ότι αν ήμουν φοιτητής και έκανα μεταπτυχιακό θεωρητικής φυσικής στο Δημόκρητο, το Πυρηνικό Κέντρο στην Αθήνα, τελειώνοντας αποφάσισα να μην συνεχίσω και να μην πάω στην Αμερική που πήγαιναν όλοι οι συμφοιτητές μου ή στην Ευρώπη. Γιατί? Διότι έβλεπα ότι οι καθηγητές που ερχόντουσαν από την Αμερική και την Ευρώπη είχαν απολέσει την αίσθηση της ιερότητας του κόσμου. Και είπα, αν είναι να γίνω έτσι, καλύτερα να μείνω στην Ελλάδα. Και αποφάσισα να δουλέψω σε σχολεία, μέσα εκπαίδευση, για να μην χάσω την αίσθηση της ιερότητας του κόσμου. Άρα η δυτική επιστήμη δεν έχει τα εργαλεία
Τα εργαλεία τα έχει η ελληνική επιστήμη με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Δηλαδή επίσταμε, δηλαδή δεν είμαι νεκρός, στέκομαι όρθιος και βλέπω και παρατηρώ τον κόσμο. Ποια ορίζεται ως ιερότητα του κόσμου, την οποία θεωρείται ότι ο δυτικός τρόπος ανάγνωσης, ο τεχνοκρατικός να το πω έτσι, τον απομαγεύει αυτό το χώρο, την ιερότητά του. Ποια είναι η ιερότητα για σας, θα σας ρωτήσει κάποιος. Ναι, πολύ καλά στέκεται αυτή η ερώτηση. Καταρχάς, ο κόσμος δεν είναι μόνος του. Ο άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται την μοναξιά του κόσμου έτσι όπως τον βιώνουμε, είναι ο άνθρωπος που μπορεί να βιώσει την ιερότητα του κόσμου. Έλεγε ο Καμί, όταν έπεσε στα χέρια του το βιβλίο του Λόσκη «Μυστική θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας», τώρα μπορούμε να μιλάμε για το Θεό. Ο άνθρωπος, ο Καμί, ο μηδενιστής, δηλαδή ο κόσμος δεν είναι μόνος του. Αλλά αυτό όμως, για να το πει κανείς και να το βιώσει, χρειάζεται μια επανάσταση ολόκληρη και προσωπική επανάσταση, μια πορεία. Και αυτό θα έπρεπε να είναι η παιδεία μας, που διαρκώς συνεχώς την καταστρέφουμε. Για να βιώσει ο άνθρωπος την παρουσία του Θεού, το ιερό τι είναι, η παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο. Και η Δύση αρνήθηκε αυτή την παρουσία. Από τον παπισμό και μετά από το σχίσμα και μετά η Δύση παίρνει άλλο δρόμο. Χωρίζει από την Ανατολή και μάλιστα διαρκώς την κατηγορεί και την πολεμάει. Οι σημερινοί πόλεμοι που ζούμε και ο Τρίτος Παγκόσμιος και ο Δεύτερος, στην ουσία τι είναι. Είναι η συνέχεια των σταυροφοριών. Δηλαδή δεν αντέχει η Δύση αυτό το ανατολικό ορθόδοξο πνεύμα που είναι η ιερότητα του κόσμου. Όπου δεν αντέχει ο άνθρωπος, ο εγωιστής άνθρωπος δεν αντέχει ούτε τον άλλο άνθρωπο. Το λέω πολλές φορές και στον χώρο της πολιτιολογίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να βοηθήσουν την πατρίδα τους στην Ελλάδα σήμερα, αλλά δεν μπορούν να καθίσουν μαζί, στο ίδιο τραπέζι. Ο κάθε ένας είναι σπουδαίος, αλλά μαζί δύο σπουδαίοι δεν μπορούν να καθίσουν. Δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον. Γιατί? Διότι δεν βιώνουμε την ιερότητα του κόσμου. Δεν βιώνουμε δηλαδή την παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο. Και αυτό είναι η θεολογία των ακτίστων ενεργειών. Ακούγοντας κάποιος απόψε έναν άνθρωπο που είναι στα προκεχωρημένα φυλάκια της επιστήμης, φυσικό. Ναι. Φυσική διδάσκατε στο Πανεπιστήμιο, στο Δημοκρίτιο, αλλά και φιλοσοφία. Και ερωτευμένος με τη φυσική. Ερωτευμένος. Θα το πούμε αυτό. Αναρωτιέται μήπως προσπαθεί να ξεφύγει γιατί δεν του απάντησε η φυσική επιστήμη στα μεγάλα ερωτήματα. Καταρχάς πρέπει να σας ρωτήσω, τι σημαίνει επιστήμονα σήμερα? Δηλαδή, μονοκαλλιέργεια, μπορεί να είστε ο κορυφαίος στο είδος σας. Δεν ξέρω, φυσική, κβαντομηχανική, αστρονομία, αστροφυσική, ενδεχομένως. Αυτό αρκεί? Διότι το θέτω σε πολλούς καλεσμένους της εκπομπής. Ιστορικά, αν το δούμε, όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες, πρωτοπορίες, φιλοσοφούσαν με τη ζωή, με την κοινωνία, με το είναι τους. Είχαν μια άποψη για το ίδιο το κοινωνικό γίγνεσθε. Άλλος, να το πω έτσι, πιο προωθημένοι, άλλος πιο συγκρατημένοι. Δεν ήταν απλά οι κορυφαίοι στο είδος τους. Από τον Νεύτωνα να πάω στον Αϊνστάιν, να πάω στο Μπορν, σε ποιον θέλετε να πάω, στο Φάιμαν, όλοι είχαν μια άποψη. Σήμερα τι είναι ο επιστήμονας? Το λέει ο Αϊνστάιν, ότι λέει στο ναό της επιστήμης υπάρχουν οι κολόνες που τον στηρίζουν, και σε μια ομιλία του για τον Πλάνκ, και λέει ότι ο Πλάνκ είναι μια τέτοια κολόνα της επιστήμης, εισάγει την κβαντική θεωρία. Και υπάρχουν, λέει, και τα αναρχητικά φυτά, τα οποία τον στολίζουν. Χρήσιμα και αυτά, αλλά δεν είναι οι κολόνες, δεν δημιουργούν τον ναό. Τον ναό τον δημιουργούν, λέει, άνθρωποι απόκοσμοι, οι οποίοι έχουν φύγει από την ανάγκη είτε αναγνώρισης μέσα στον κόσμο, είτε εξουσίας μέσα στον κόσμο, και έχουν μπει στην περιοχή του μυστηρίου. Λέει ο Αϊνστάιν ότι
αν ένας άνθρωπος δεν βιώνει το μυστήριο του κόσμου και μάλιστα με ένα αίσθημα, λέει, φόβου. Αυτός, λέει, δεν είναι επιστήμονας θεωρητικός, δεν έχει αγγίξει το βάθος της θεωρητικής επιστήμης, της θεωρητικής γνώσης και είναι νεκρός. Το λέει ο Αϊνστάιν, αυτό είναι η ερώτητα. Ο Αϊνστάιν δεν πίστευε σε προσωπικό Θεό όπως φαίνεται από τα γραφόμενά του, αλλά είχε και ευτυχώς, γιατί η έννοια του Θεού στη Δύση πήρε τη μορφή ενός εισαγγελέα, ενός δικαστή, ενός αστυνομικού. Ο Αϊνστάιν βίωνε ως Εβραίος, είχε την εμπειρία της ιερότητας του κόσμου και είχε αυτό το στοιχείο που έχουν και οι Έλληνες. Ο εβραϊκός και ο ελληνικός λαός, οι λαοί αυτοί, είναι πολύ κοντά και ίσως και γι' αυτό πολλές φορές είναι και απέναντι, αλλά είναι πολύ κοντά διότι έχουν τις ίδιες ρίζες. Ως λαοί μιλάτε, όχι ως συστήματα, γιατί αν λάβω υπόψη μου το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, εννοείται. Θέλω λιγάκι... Εννοώ την ψυχοσύνθεση. Και βεβαίως μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό. Γιατί οι Γερμανοί έκαναν τα Auschwitz, γιατί οι Εβραίοι τώρα δολοφονούν τον Παλαιστινιακό λαό, γιατί ο Σοβιετισμός, η μαρξιστική θεωρία στη Ρωσία δημιούργησε τα γκουλάγκ, και γιατί ο δυτικός άνθρωπος σήμερα δημιουργεί τα Γκουαντάναμο. Είναι το ίδιο πράγμα στην ουσία. Πιστεύετε στην ιερότητα? Μου λέτε ότι δεν μπορεί να απομαγεύουμε, και ιδίως γίνεται αυτό στη δυτική σκέψη, την ιερότητα, το θεϊκό. Θα τολμήσω να σας ρωτήσω... Θα έλεγα, αντί για τη λέξη απομαγεύουμε, να λέμε τη λέξη αποιεροποίηση. Ωραία. Είναι πιο δυνατή λέξη. Αποιεροποίηση, θα το δεκτώ εγώ. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, μήπως, και να σας προβοκάρω, μήπως είστε νεοπλατωνιστής? Διότι η Δύση λέει πάρα πολλά για τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, αλλά έχω την αίσθηση, έχοντας αποσπάσει αυτά που την βολεύουν συστημικά. Φερρυπίν, Πλάτωνας, ο αυθύπαρκτος υλικός κόσμος στο χώρο και στο χρόνο δεν είναι παρά αντικατοπτρισμός της αρχέτυπης ιδέας του Θεού Δημιουργού. Και αναρωτιέμαι εγώ, αν το έχει πει ο Πλάτωνας έτσι, δεν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί πως είναι λογικότερο να μιλήσεις για την αυθυπαρξία του αισθητού, του πραγματικού, του ύλοενεργειακού κόσμου κατά το θαλί και τους φυσικούς φιλοσόφους, τους Έλληνες, από το να μιλήσεις για ένα μη όντως Θεό? Τι συμβαίνει εδώ στην ουσία? Καταρχάς πολύ χαίρομαι, διότι δεν περίμενα σε αυτή την εκπομπή να πάμε σε αυτό το επίπεδο που είναι για μένα πάντοτε αυτό που έκανα. Και νομίζω ότι η Δύση δεν κατάλαβε ούτε την αρχαία Ελλάδα, ούτε τη χριστιανική Ελλάδα, και το λέω αυτό με πολύ έτσι βεβαιότητα από όσα μέχρι στιγμής έχω κατανοήσει. Σε πολλά συνέδρια φιλοσοφίας αναγκάζομαι να πω ότι η Δύση δεν κατάλαβε τον Πλάτωνα, γιατί ο Πλάτωνας ήταν κλασικός Έλληνας που θρηνούσε για τη φθορά του κόσμου. Δεν χαιρόταν ο Πλάτωνας. Και όλη του η κατασκευή, η θεωρία ιδεών και τα λοιπά, άμα προσέξει κανείς θα δει ότι τι είναι. Είναι μια κραυγή θλίψης του Πλάτωνα γιατί φθήρονται τα αισθητά όντα. Δηλαδή ο Πλάτωνας σου λέει ότι το κάλος, ένα τριαντάφυλλο, ένα πρόσωπο, ένας άνθρωπος, φθήρεται. Το αισθητό κάλος. Και τι κάνουμε με αυτή τη φθορά? Αναγκάζεται ο Έλληνας να φτιάξει, να παρηγορήσει δηλαδή τον εαυτόν του με το να πει ότι το όντως ωραίο δεν φθήρεται. Το όντως καλό δεν φθήρεται. Και έτσι φτάνει να δημιουργήσει τον κόσμο των ιδεών. Που στο τέλος τον αμφισβητεί και ο ίδιος στο τέλος της ζωής. Ένας φυσικός να μου μιλάει μεταφυσικά για τον κόσμο των ιδεών, δυσκολεύομαι λίγο. Πρέπει να σας το πω, κύριε Παύλο, γιατί... να σας συντριγκάρω περαιτέρω. Μήπως και ο Πλάτωνας έκανε την ανάγκη φιλοτιμία αυτής της θλίψης που περιγράφεται και άρχισε να τους δίνει μεταφυσικές ερμηνείες και εξηγήσεις, ο οποίος πολιτιακά, εάν είναι
η αναγωγή του στο σήμερα σωστή από τους δυτικούς, εμφανίζεται φύση και θέση, να το πω έτσι, μιας φωτισμένης δεσποτείας. Εσάς σας έχω παρακολουθήσει. Ο Πόπερ τα περιγράφει αυτά. Α. Αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί ο Πλάτωνας τα περιέχει όλα και είναι και πέρα από όλα. Με ποια έννοια? Ως Έλληνας ο Πλάτωνας αντιλαμβάνεται τη σημασία του συγκεκριμένου κόσμου, των συγκεκριμένων όντων. Αυτό αντιλαμβάνεται ο Πλάτωνας και αυτό προσπαθεί να σώσει. Και φτιάχνει τη θεωρία, η οποία βεβαίως είναι ανεπαρκής. Ποιοι έρχονται και λύνουν τα προβλήματα του Πλάτωνα? Τα λύνουν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Από τον Μέγα Θανάσιο, τους Καπαδόκες, τον Άγιο Μάξιμο, τον Άγιο Διονύση τον Αεροπαγίτη, μέχρι τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Άμα δει κανείς, αυτό είναι η φυσιολογική εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και οντολογίας και γνωσιολογίας. Θα σας πει κάποιος εδώ, και έχω μία ένσταση, και τι συνέβη τότε στην Αλεξάνδρεια, όταν ο Μέγας, σωστά τον περιγράφεται, Αθανάσιος, και οι οπαδοί του θανατώνουν την Ιπατία. Αυτό δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, ιστορικά, δεν την θανατώνουν οι οπαδοί του Μεγάλου Αθανασίου. Ακόμη και ο επίσκοπος της Αλεξάνδρειας, ο οποίος ήταν πολύ, ας το πούμε έτσι, όχι φανατικός, αλλά υπέρμαχος του χριστιανισμού, δεν ευθύνεται. Ευθύνεται γενικότερα ένα κλίμα που είχε το δημιουργηθεί, κλίμα. Βέβαια, ένα κλίμα που είχε δημιουργηθεί μιας αντιμαχίας διαρκούς και βεβαίως, ας πούμε, φανατικοί χριστιανοί είναι αυτοί που φτάνουν σε αυτό το έγκλημα, έτσι, γιατί θεωρούν ότι η Ιπατία ως μεγάλη φιλόσοφος, η οποία ήταν έτοιμη να βαπτιστεί χριστιανή, έτσι, δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι όταν βαπτίζονται χριστιανοί ότι γίνονται άγιοι, έτσι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα για το οποίο μιλάμε είναι η αγιότητα, είναι δηλαδή ο ζωντανός Θεός μέσα στους ανθρώπους που τους ζητάει να γίνουν τέλειοι όπως ο Πατέρας τους στους ουρανούς. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν σημαίνει, αν δηλώνει χριστιανός, ότι έχει φτάσει στην τελειότητα. Αλλά ιστορικά όμως δεν είναι έτσι όπως κάποιοι το παρουσιάζουν, γιατί είναι σήμερα ένα εργαλείο των παγκόσμιων κέντρων εξουσίας να φέρουν τον ελληνισμό σε μία διχοτόμηση. Αρχαία Ελλάδα, Βυζάντιο, χριστιανοί, αρχαιολάτρες. Για σας υπάρχει μία συνέχεια? Απολύτως. Υπάρχει ένα ενιαίο νήμα, λέτε? Βέβαια, απολύτως. Αν κανείς γνωρίζει, είναι σαφές. Αλλά να πω κάτι που αφήσαμε πριν. Παρακαλώ. Έλεγε ο Χάιζενμπεργκ ότι όταν ένας επιστήμονας λέει ότι δεν του χρειάζεται η φιλοσοφία, τότε είναι γιατί χρησιμοποιεί μια κακή φιλοσοφία. Άρα δεν μπορούμε να χωρίσουμε την επιστήμη από τη φιλοσοφία. Κανονικά. Κανονικά. Στις μέρες μας δεν έχετε απόλυτη εξειδίκευση, κορυφαία αν θέλετε, ανθρώπων επιστημόνων που όμως είναι ξεκομμένοι από την ίδια το νόημα. Γι' αυτό υπηρετούν στην ουσία αυτούς που θέλουν να εξουσιάσουν τον κόσμο. Δηλαδή ο επιστήμονας που είναι ξεκομμένος από τη φιλοσοφία θα γίνει εργαλείο των πολιτικών, των ανθρώπων δηλαδή που έχουν ανάγκη να εξουσιάζουν τον κόσμο, όχι να σώζουν τον κόσμο. Εγώ θέλω να επαναλάβω ότι στο Πανεπιστήμιο διδάξατε βαριά φυσική και όμως ταυτόχρονα ασχοληθήκατε και με τη φιλοσοφία. Και το επισημαίνω αυτό διαρκώς, γιατί θα μπορούσε κανείς να πει ότι προέρχεστε από τις αμιγώς λεγόμενες ανθρωπιστικές επιστήμες, οπότε θα είχε ένα νόημα έτσι όπως έχουμε συνηθίσει σήμερα. Εσείς πάτε σε μία λογική ενοποίησης των επιστημών. Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ ωραία. Διότι ο θεωρητικός φυσικός, έτσι, είχαμε εδώ στην Κρήτη έναν συμφοιτητή μου, τον Τομαράτο Θεόδωρο, πολύ σπουδαίος επιστήμονας, ο οποίος τον χάσαμε πρόσφατα. Από τις κορυφές.
τις κορυφαίες. Με παγκόσμια ακτινοβολία. Ναι. Ήμασταν συμφοιτητές και φίλοι. Κοιμόμουν σπίτι του, ερχόμουν εδώ, δουλεύαμε. Αυτό το πράγμα που νομίζω ακόμη και μεγάλοι επιστήμονες δεν μπορούν να αντιληφθούν είναι ότι στο τέλος ο κόσμος, η ύλη, όπως θέλουμε να το πούμε, η ενέργεια κτλ. Είναι θεολογικής τάξεως γεγονός. Δηλαδή? Δηλαδή διότι δεν ερμηνεύεται ο υλικός κόσμος δια του εαυτού του. Οι φυσικοί νόμοι δεν υπάρχουν στην ουσία. Το λέει ο Πριγκοζίν, το έχει καταλάβει. Δημιουργούνται. Αυτό που καταλάβαινε ο Ηράκλητος, ότι τα πάντα είναι κίνηση. Και λέμε στη θεωρία υπερχορδών ότι η κίνηση είναι αυτή που συνιστά τα στοιχειώδη σωματίδια. Και τι είναι αυτή η κίνηση? Είναι μια κίνηση που την καταλαβαίνει κανείς όταν διαβάζει τον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογητή. Είναι η κίνηση του δημιουργημένου κόσμου προς την πληρότητα του είναι, να ενωθεί με τον Θεό, στη θέωση. Δηλαδή και ένα λουλούδι που ανθίζει και ένα ηλεκτρόνιο που γεννάει ένα φωτόνιο. Οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στον κόσμο που είναι κίνηση, που είναι ενέργεια, είναι φανέρωση αυτής της κοσμολογικής πορείας όλου του σύμπαντος και όλου του κόσμου στην θέωση, στην ένωσή του με τον Θεό. Δεν είναι μία κίνηση αντικειμενοποιημένη. Που ορίζεται ως Θεό τι? Θέλω να μου το πείτε απόψε, γιατί ξέρετε ότι ό,τι λέτε απόψε θα προκαλέσει λόγο και αντίλογο. Και θα κάνω κατά κάποιο τρόπο και το συνήγορο της αντίπερα όχθης. Γιατί για όλα θα πρέπει να υπάρχει κάτι έξω από όλα αυτά, ευφυές, ιερό και μη προσιτό παρά μόνο μέσα από μια διαδικασία? Γιατί δηλαδή όλα αυτά που διέπουν αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς ως φυσικό, υλικό κόσμο αν θέλετε, το σύμπαν, να μην είναι αυθύπαρκτα? Γιατί πρέπει να υπάρχει το σχέδιο το καλορυθισμένο, δεν θα πω κάποιου, μίας ανώτερης δύναμης, να το πω έτσι. Γιατί? Μήπως είναι η αγωνία του ανθρώπου ότι τελικώς στην ατέλειά του η τελειότητα είναι κάποιος άλλος να τα έχει σχεδιάσει όλα αυτά? Σίγουρα μια εύκολη ερμηνεία είναι αυτή, δηλαδή ο ανθρωπομορφισμός. Αλλά υπάρχει και η βαθιά υπαρξιακή στάση του ανθρώπου μπροστά στο γεγονός της ύπαρξης, που λέει ο Αριστοτέλης, αΐ απορούμενον και αΐ ζητούμενον τι εστί το όν. Αυτή η απορία δεν την ξεπερνάει η επιστήμη. Εάν η επιστήμη μας πει τι είναι το είναι, τότε θα δεχτούμε ό,τι μας πει. Αλλά δεν μπορεί να το πει. Δεν μπορεί η επιστήμη να διεισδύσει στο βάθος της ύπαρξης, του κόσμου, του αισθητού, του εφήμερου, του χρονικού. Mm-hmm. Ένας θεωρητικός επιστήμονας, γιατί σήμερα βλέπουμε ότι η τεχνολογία κυριαρχεί, γιατί τα πιο δυνατά μυαλά κινούνται προς την τεχνολογία, γιατί ρίχνονται χρήματα εκεί, γιατί. Η θεωρητική επιστήμη δεν χρηματοδοτείται σήμερα. Γιατί? Διότι και είναι δύσκολο, και νομίζω κατά τη γνώμη μου ότι κάποιοι θέλουν να εμποδίσουν τον άνθρωπο να φτάσει στην ελευθερία. Επιμένετε στο ζήτημα της ελευθερίας. Ναι, γιατί η γνώση, η γνώση πραγματοποιήσει τον εαυτόν της, ο άνθρωπος οδηγείται στην ελευθερία. Και νομίζω ότι αυτοί που σχεδιάζουν τον κόσμο σήμερα δεν θέλουν τον άνθρωπο να φτάσει, να αρχίσει να πηγαίνει σε αυτή την πορεία, σε αυτό το δρόμο. Και... Βεβαίως και θα έχουμε θεωρητικά κομμάτια. Βέβαια δεν απήντησα σε αυτό που Βεβαίως. Ρωτήθηκα. Αν θέλετε. Απλά είπα... Αν θέλετε. Ναι. Το βαθύτερο, ας το πούμε, στοιχείο που ο άνθρωπος αναγνωρίζει είναι ο θάνατος. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι το μόνο «ον» που αντιλαμβάνεται τη φθορά του κόσμου, που θλίβεται για τη φθορά, όπως ο Πλάτωνας και όλοι οι Έλληνες και όλοι οι άνθρωποι. Έτσι, και ποιος δεν θλίβεται για τη φθορά? Πώς σας κάνει να το λέτε αυτό, ότι ο άνθρωπος είναι ο μόνος που αντιλαμβάνεται τη φθορά? Θα σας πει κανείς, από το ζωικό βασίλειο κανείς άλλος δεν αντιλαμβάνεται τη φθορά? Ξέρετε την ιστορία της Αγέλης
των λύκων. Την αντιλαμβάνονται, πώς... βεβαίως, ναι, και ναι, τα ζώα. Εγώ, η μάνα μου που είχε κατσίκες στο χωριό μου, μικρό παιδί, και στην Αθήνα όταν είχαμε έρθει, είχε φέρει και τα κατσίκια της. Λοιπόν, όταν έσφαζε ο πατέρας με ένα κατσικάκι, θυμάμαι η κατσίκα, η μάνα του, επί μία εβδομάδα θρυνούσε, βέλαζε θρυνητικά. Βεβαίως και όλα τα όντα, και το λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι όλη η φύση συστενάζει και συνοδύνει. Σαφώς η θλίψη, αλλά αυτή η θλίψη έρχεται από τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι αίτιος το ότι η φύση βρίσκεται σε αυτή την φθορά. Για να πάμε σε ένα πολύ βαθύτερο μάθημα. Λέει ο Βαϊτσέκερ ότι η φύση προηγείται του ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος προηγείται της φυσικής επιστήμης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, και αυτό μας το έμαθε καλά η σύγχρονη φυσική θεωρία, ότι ο άνθρωπος προηγείται της επιστήμης. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μιλήσει για τον κόσμο ξεχνώντας τον εαυτόν του, ως αν να μιλάει για τον κόσμο σαν Θεός. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος είναι μπροστά στη φθορά του κόσμου. Μόνο που το κάνει να μιλάει πια ως Θεός ο άνθρωπος. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί από τα πολύ θεωρητικά θα πηγαίνουμε και στα πεζά απόψε. Βεβαίως. Μένοντας λίγο στην επιστήμη, αν δεν κάνω λάθος, η επιστήμη ως συνεχή αναζήτηση αλήθειας σήμερα έχει μετατραπεί σε μία επιβολή της εκάστοτε κυριαρχικής πλειοψηφίας αλήθειας των ειδικών, να το πω πιο απλά. Βασική μέθοδος της επιστήμης είναι η αμφισβήτηση. Μήπως σήμερα έχει γίνει επιβολή? Θα σας πω το εξής. Ένας από τους μεγαλύτερους φυσικούς, συνάδελφός σας, στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, τον επενύχθηκα, ο Φάιμαν, με βραβείο Νόμπελ το 65, και μάλιστα για την κβαντική, αν θυμάμαι καλά, ηλεκτροδυναμική, μάλιστα, είχε πει ότι η επιστήμη είναι η πίστη στην άγνοια των ειδικών. Αυτός μάλλον κάτι είχε δει τότε που σήμερα δεν το βλέπουμε. Ναι, είχε... Προσέξτε, επιστήμη είναι η πίστη στην άγνοια των ειδικών. Σήμερα είναι, λόγο έχουν μόνο οι γνωρίζοντες και οι ειδικοί, να το πω έτσι. Αυτό είναι κοινωνικό φαινόμενο. Πολιτικό, κοινωνικό φαινόμενο, δυτικό φαινόμενο. Δηλαδή, ο δυτικός άνθρωπος θέλει σόν και καλά να ελέγξει όλη την ιστορία, όλο τον κόσμο. Για λόγους που μπορούμε να τους εξηγήσουμε, έχουν ιστορική προέλευση. Και η δυτική επιστήμη προφανώς καταλήγει έτσι. Γιατί? Διότι αρνείται τη φιλοσοφία, αρνείται τη θεολογία. Εάν, λέει ο Πλάτωνας, πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής πανουργίαστη, δηλαδή, εάν ο άνθρωπος δεν μπορέσει μέσα στον κόσμο να συναντήσει την ιερότητα του κόσμου, την ιερότητα των όντων, τότε προφανώς θα γίνει κακός επιστήμονας, κακός πολιτικός και κακός δάσκαλος και όλα αυτά. Δηλαδή θα παριστάνει το Θεό χωρίς να είναι Θεός, και προφανώς για να πιστέψει και ο ίδιος ότι είναι Θεός θα αναγκάσει όλους να τον υπακούν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό το ανακαλύπτει ο Πάπας όταν ο ίδιος εκλαμβάνει τον εαυτόν του ως εκπρόσωπο του Θεού στη γη. Το περιγράφει ο Ντοστογεύσκης στον Ιερό Εξεταστή. Γιατί ο Σπύρος Κυριαζόπουλος έχει ερμηνεύσει πλήρως το δυτικό φαινόμενο. Αλλά δεν διδάσκονται σήμερα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ο δυτικός άνθρωπος έχει ερμηνευθεί πλήρως. Και ο Σπύρος Κυριαζόπουλος ερμηνεύει μέσα από την δυτική θεολογία και όλο το δυτικό φαινόμενο. Η Αναγέννηση και ο Διαφωτισμός προσπάθησαν να απεγκλωβιστούν από τη δυτική θεολογία, από τον Μεσαίωνα, τον Παπισμό κτλ. Αλλά δεν μπόρεσαν. Ίσως μένει η Ευρώπη να συναντήσει τον πραγματικό διαφωτισμό και την πραγματική αναγέννησή της ακόμη. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει νόημα. Γιατί η Ελλάδα είναι ιστορικά ο χώρος που δεν υπήρξε ανάγκη ούτε διαφωτισμού ούτε αναγέννησης. Γιατί διαρκώς η Ελλάδα έχει μέσα της αυτό το φως. Θέλω να πάμε σε μία πρώτη αναγκαστική διακοπή. Θα πάμε ως εξής με ένα ερώτημα. Μιας και το θίξατε, για να είναι και πρόπλασμα στη συνέχεια της συζήτησης. Αν το 16ο αιώνα ο Κοπέρνικος, επανέρχομαι σε αυτόν, πηγαίνοντας κόντρα
σε όλα τα επιστημονικά ιωθώτα 1300 χρόνων της εποχής μέχρι τότε. Διατύπωσε αυτά που διατύπωσε και εγγράφος. Ήμασταν πάνω κάτω, γιατί γίνανε αποδεκτά, στο τέλος του Μεσαίωνα τότε. Αισθάνεστε ότι η ανθρωπότητα εισέρχεται σε έναν άλλον ιδιότυπο Μεσαίωνα πλέον? Πολύ σωστά, ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Ναι. Η επιστήμη έτσι όπως διενεργείται σήμερα και στη Δύση όπως ξεκίνησε, είναι μια νέα μορφή μυθολογίας. Και η ουσία της επιστήμης είναι μυθολογία. Γιατί? Διότι δεν μπορεί να φτάσει στη ρίζα της ύπαρξης η επιστήμη. Τι κάνει? Πάντοτε δημιουργεί υποθέσεις. Η υπόθεση είναι μυθολογία. Άρα η μυθολογία δεν είναι κακή. Μάλιστα η μυθολογία μπορεί να μας διδάξει και μας διδάσκει κιόλας. Γιατί με μυθικό τρόπο ο άνθρωπος συλλαμβάνει τις πιο βαθιές αλήθειες μέσα στη ζωή, στην ύπαρξη. Η επιστήμη είναι μια κακή μυθολογία, που θεωρεί δηλαδή ότι έχει όλη την αλήθεια. Και εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Γιατί όταν λέει ο Φεϊεράμπεν ότι ούτε η επιστήμη είναι ιερή, ακόμη και για τα αποτελέσματά της, ποιος ξέρει αν με άλλους τρόπους δεν θα είχαμε ακόμη πιο σημαντικά και πιο θαυμαστά αποτελέσματα. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Αντιλαμβάνεται ότι κάτι λείπει από την επιστήμη σήμερα. Από τη μέθοδο. Από τη μεθοδολογία. Κρατήστε το. Πάω στην πρώτη διακοπή και επανερχόμαστε. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε με τον κύριο Γεώργιο Παύλο, τέος καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης μας. Κύριε Παύλο, από τα μεγάλα, και καλό είναι να ακούγονται, υποστηρίζω, και μάλλον να το ανοίξω έτσι, υποστηρίζω ότι ένας από τους βασικούς ρόλους που έχει χαθεί στη σύγχρονη ενημέρωση, ακόμη και στην τηλεόραση, είναι ότι πολλές φορές η διαδικασία των συζητήσεων είναι με όρους, θα το πω ελληνιστή, fast food, τι ωραία έκφραση, ταχυφαγείο δηλαδή στην ουσία, και κάποια στιγμή αυτό εκπαίδευσε, δημιούργησε θυσμό στον ίδιο τον τηλεθεατή, με ευθύνη των μέσων και των δημοσιογράφων, στο ότι βαριά κουβέντα, πάμε παρακάτω, αλλάζουμε κανάλι. Παίζει ρόλο λοιπόν μια συζήτηση, κατά τη γνώμη μου, να έχει και βαριές κουβέντες. Βέβαια, και σε συγχαίρω, Γιώργο. Όχι, όχι, δεν το είπα εγώ γι' αυτό. Δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω γενικότερα, να μην το ξεχάσω, ότι αυτό που κάνεις ως δημοσιογράφος θεωρώ ότι είναι ιστορική σημασία. Άλλο ρωτώ εγώ. Αφήστε τι κάνω εγώ και τι δεν κάνω. Γιατί ο καθένας είναι με τα κουσούρια του και τα προβλήματά του. Άλλο σας ρωτώ. Αν θεωρείτε ότι στο σύγχρονο εκπαιδευτήριο, με πολλά εισαγωγικά, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, site, έχει χαθεί λιγάκι η μπάλα για την ανθρωπότητα, για τον απλό άνθρωπο. Διότι από καταιγισμό πληροφορίας να φάνε και κότες, θα πω κι εγώ. Αλλά αυτό θα το έλεγα με μία λέξη. Ότι σήμερα υπηρετούμε τον ανέραστο άνθρωπο. Την ανέραστη κοινωνία. Νομίζω ότι αυτό είναι. Γιατί ο άνθρωπος που δεν έχει την δύναμη του έρωτα δεν μπορεί να σταματήσει τη σκέψη του. Δεν μπορεί να μην κάνει το fast food που λες. Δηλαδή το να τρώει τον κόσμο, να καταναλώνει τον κόσμο, όχι να σώζει τον κόσμο. Όταν η αρχαία Ελλάδα και η χριστιανική Ελλάδα έχουν ως βάση τον έρωτα. Ο έρωτας τι είναι? Περιγράφει ο Ισίωδος ότι με τις χρυσές πτερούγες, λέει, βγαίνει από το κενό, από το χάος. Είναι η δύναμη που έχει βάλει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο για να σώσει τον κόσμο. Και το να γνωρίσει τον κόσμο σημαίνει να τον σώσει. Γιατί η γνώση του κόσμου δεν είναι η χρησιμοποίηση του κόσμου. Αυτό είναι το ελληνικό που πρέπει να διασώσουμε. Και αυτό έχει ανάγκη όλη η ανθρωπότητα. Πιστεύω ότι μετά από αυτό τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα θα γίνει ζητούμενο. Θεωρείτε ότι διάγουμε συνθήκες Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου με τα όποια του χαρακτηριστικά? Ναι, νομίζω ότι έτσι φαίνεται. Μακάρι να μην εξελιχθεί. Έτσι, παρακαλάμε τον Θεό να το σταματήσει. Αλλά
έλεγα κάποτε. Συν Αθηνά και χείρα κίνη. Το να παρακαλά δεν αρκεί. Το θέμα είναι οι πολιτικές που διαμορφώνουν. Γιατί αν πατηθούν κουμπιά, όπως ξέρετε καλύτερα εμού, δεν υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει σωτηρία για ολίγους. Πάντως για τους περισσότερους υπάρχει εξαφάνιση και παράδοση στο βασίλειο της Κατσαρίδος και μόνο. Νομίζω δεν θα γίνει αυτό. Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει μέσα του ακόμη δύναμη και να μετανοήσει κυριολεκτικά, δηλαδή να καταλάβουν όλοι ότι κάτι στραβό έχουν κάνει και να γυρίσουν πίσω και να καταλάβουμε και όλοι τι πρέπει να κάνουμε. Mm. Δηλαδή να μην κρύβουμε την αλήθεια. Για πάμε λίγο στα πικρά, τα οποία τα υπενιχτήκατε. Καταρχάς ιστορικά, εσείς βρίσκετε μία διαφορά μεταξύ Δύσης και Ανατολής, μία διαίρεση την οποία αναφέρατε ιδίως μετά το σχίσμα στο χριστιανικό κόσμο, αλλά εκ παραλλήλου εκείνη την περίοδο ο κόσμος δεν είναι μόνο χριστιανικός. Και ανάπτυξη επιστημών, τεχνών, φιλοσοφίας δεν έχεις μόνο στο χριστιανικό κόσμο. Καταρχάς, θεωρείτε τον παπισμό και τους προτεστάντες ότι είναι αυτοί που στρέφουν το καράβι, πώς να το πω, σε αυτό που σήμερα λέμε άγρια συμφέροντα. Και θα σας πει κάποιος πιο πριν. Για ελάτε. Πιο πριν. Καταρχάς, η Απανατολή. Έχουμε εκεί μία άλλη γνωσιολογία. Έτσι, ο Χάιζενμπεργκ περιγράφει ένα περιστατικό όπου ένας, λέει, γεωργός έβγαζε, είχε σκάψει ένα πηγάδι, κατέβαινε και έβγαζε νερό και πόντιζε τον κήπο, τα φυτά του. Και πάει ένας σοφός από την πόλη και του λέει, μα τι κάνεις εκεί? Θα σου πω, λέει, έναν τρόπο για να το κάνεις αυτό πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Και του λέει, τι τρόπο? Ένα, λέει, θα βάλεις ένα μοχλό, θα κρεμάσεις, ας πούμε, τον κουβά σου και θα το βγάζεις, ας πούμε, με το μοχλό. Και τι του λέει ο γεωργός, ο χωρικός αυτός, ο Κινέζος? Του λέει, αυτά τα ξέρω, αλλά ο δάσκαλός μου είπε, εάν μηχανικές δουλειές κάνεις, θα αποκτήσεις μηχανική καρδιά. Και αν αποκτήσεις μηχανική καρδιά, δεν μπορείς να βρεις, να αισθανθείς το σκύρτημα του πνεύματος. Άρα, καταλαβαίνει κανείς ότι η Ανατολή και η Απανατολή ακόμη κρατάει αυτή την ευαισθησία, αυτή την ανάγκη του ανθρώπου να συναντήσει το σκύρτημα του πνεύματος. Τι σημαίνει αυτό, αυτό που λέμε, δηλαδή ο άνθρωπος, ο Θεός του έχει βάλει την δύναμη του έρωτος για να σώσει τον κόσμο και όχι να τον εξουσιάσει, να τον χρησιμοποιήσει. Πώς ένας άνδρας μπορεί να χρησιμοποιεί το σώμα μιας γυναίκας, αλλά ποτέ να μην την έχει ερωτευθεί. Έτσι, δηλαδή απλά να τη χρησιμοποιεί. Και ένας επιστήμονας μπορεί να χρησιμοποιεί τη φύση, τους φυσικούς νόμους, ας πούμε, αλλά ποτέ να μην έχει φτάσει σε αυτό που και ο Αϊνστάιν καταλάβαινε. Λέει, ο θεωρητικός επιστήμονας έχει έναν έρωτα μέσα του για την αλήθεια. Αυτή η δύναμη, λοιπόν, του να συναντήσει ο άνθρωπος την αλήθεια του κόσμου. Και η Ελλάδα τι κάνει? Λέει ο Πλάτωνας, εμείς ό,τι έχουμε, λέει, το έχουμε πάρει από αλλού. Αλλά ό,τι πήραμε, το κάναμε καλύτερο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Έλληνας παίρνει όλα αυτά τα στοιχεία του κόσμου και τους δίδει μία μορφή. Δες τα υπέροχα αγάλματα που έχουν φτιάξει οι αρχαίοι Έλληνες. Την ποίηση, την τραγική ποίηση, τη φιλοσοφία. Δηλαδή, ο Έλληνας παίρνει από όλον τον κόσμο, αλλά φτιάχνει κάτι που το επιστρέφει στον κόσμο και μορφώνει τον κόσμο. Άρα εσείς στο ότι ορίζεται ως Έλληνα δεν του δίνετε, θα το πω έτσι, αιματολογικά χαρακτηριστικά. Προφανώς, αλλά ούτε οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν. Ούτε οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά ως τρόπος σκέψης ουσιαστικά και συγκρότησης ως οντότητα. Βέβαια, αυτό, βέβαια, ο ελληνικός λαός δεν, ποτέ δεν αισθάνθηκε φυλετικά, ρατσιστικά, βιολογικά. Δηλαδή, ο Έλληνας είναι αυτός που αναζητάει την αλήθεια μέσα στα όντα. Το αΐ απορούμενον και αΐ ζητούμενον του Αριστοτέλη. Πάντα θέλει να γνωρίσει ο Έλληνας τι είναι το «ον», τι είναι, ξαναλέει ο Αριστοτέλης. Δηλαδή, ποια είναι η ρίζα του κόσμου. Mm-hmm. Από πού έρχεται αυτός ο κόσμος που βλέπω?
Δεν είναι το σημαντικό αν θα κάνω τεχνολογία, αν θα φτιάξω διαστημόπλια, αν θα πάω στον Άρη. Για τον Έλληνα αυτό είναι ασήμαντο. Όπως και για την ΑΠΟ Ανατολή είναι ασήμαντο. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα και το ανήκομεν στη Δύση, το ξέρετε, μπορείς να το προσπεράσεις όλο αυτό που περιγράψατε. Αφού σήμερα η αξία αποτιμάται σε χρήμα και ισχύ, σε καταναλωτικά πρότυπα, σε επιδόσεις τεχνολογικές ή άλλες. Είναι παθογένεια. Είναι παθογένεια. Είναι ο άρρωστος. Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, έτσι είναι ο κόσμος, έτσι είναι δομημένη η κοινωνία. Με ανισότητες. Τον κάναμε έτσι τον κόσμο, δεν είναι έτσι. Τον κάναμε τον κόσμο. Βέβαια, τον κάναμε μια αρρώστια. Λέει οι Χαΐνιδες εδώ στην Κρήτη ένα ωραίο τραγούδι. Μια φυλακή ο κόσμος γύρω. Τη σιδερόπορτα να ανοίξεις μια στιγμή, θα σε χρήσουν οι στεναγμοί λάδι και μύρο. Ακούτε και Αποστολάκη Δημήτρη δηλαδή. Μα όλα τα ακούω. Ξένος και εσύ όπως και οι άλλοι, μα πατρίδα σου των ξένων οι καρδιές. Η Κρήτη τα έχει πει όλα, έτσι, γι' αυτό είναι σπουδαία. Άρα, τον κόσμο τον κάναμε έτσι. Τον κάναμε όλοι μαζί, θα σας πει κάποιος. Ναι, όλοι μαζί τον κάναμε. Ναι. Είναι συνυπεύθυνοι εξουσιαστές και εξουσιαζόμενοι. Τελικώς. Εάν εγώ αυτή τη στιγμή που ζω δεν κινούμε στο επίπεδο που ο Θεός με έχει προσδιορίσει να κινηθώ και το με έχει προσδιορίσει πρέπει να το συζητήσουμε. Τι δεν είναι αυτό, προκαθορισμός. Α, δεν είναι προκαθορισμός, γιατί θα σας έλεγα μου ακούγεται πολύ τελειολογικό. Όχι. Άρα να μην ανησυχώ για τίποτα αφού με έχει προγραμματίσει. Όχι, όχι. Με έχει προγραμματίσει κάποιος. Οπότε ποια είναι η διαφορά με τη σύγχρονη τεχνολογία, θα σας πει κάποιος. Ο Θεός τον άνθρωπο τον έχει βάλει σε μία τροχιά να γίνει ελεύθερος. Να γίνει όπως ο Θεός. Δηλαδή, αν εσύ ήσουν Θεός και έφτιαχνες κόσμο, έφτιαχνες όντα, δεν θα ήθελες να τα κάνεις όπως εσύ. Να γίνουν τόσο ελεύθερα όπως είσαι εσύ. Αυτό, αν ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να καταλάβει. Σήμερα τι κάνουμε, ρομπότ. Θέλουμε στα ρομπότ να τους δώσουμε ψυχή. Δεν μπορούμε. Γι' αυτό και η τεχνολογία μας οδηγεί στη θεολογία. Δηλαδή όλα που γίνονται σήμερα είναι μία ψυχοπαθολογία και η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Ο τρόπος με τον οποίο τα φτιάχνουμε όλα αυτά, πού τα εντάσσουμε, σε τι σχέδιο, έτσι, τι θεωρία έχουμε. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε στην επιστήμη ότι δεν μπορεί να γίνει πείραμα χωρίς θεωρία. Λέει ο Αϊνστάιν, η θεωρία είναι που θα σου πει και θα σου ερμηνεύσει το πείραμα. Τι είναι αυτό που παρατηρείς. Το τι είναι αυτό που παρατηρώ, αν δεν έχω θεωρία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Αφρικανός που δεν έχει ξαναδεί τηλέφωνο θα πει ότι είναι ένα μαύρο κουτί. Εμείς έχουμε θεωρία όμως, γνωρίζουμε. Άρα η θεωρία, ο άνθρωπος αν δεν έχει θεωρία για τον κόσμο. Και τι κάνει η Δύση, έχει μία λάθος θεωρία. Έχει θεωρία η Δύση, η νέα τάξη, ο μετανθρωπισμός, όλα αυτά που ζούμε είναι μια θεωρία. Οι μεταδημοκρατίες, οι μετακοινωνίες, ναι, ναι, ο μετα-άνθρωπος. Είναι μια άρρωστη θεωρία που αναπτύχθηκε στον δυτικό κόσμο επειδή οι προϋποθέσεις που είχε ήταν λάθος. Και η Ελλάδα αυτό πρέπει να κάνει σήμερα. Να βοηθήσει δηλαδή και την Δύση και την Ανατολή αν θέλουμε να βρει την σωστή θεωρία. Ένας άνθρωπος που έχει σωστή θεωρία μπορεί να βοηθήσει όλη την ανθρωπότητα. Θέλω να επιμείνω λίγο, γιατί πλησιάζουμε και στις ημέρες των Χριστουγέννων, αλλά μου κεντρίζεται έτσι το ενδιαφέρον και θα επιμείνω. Παρότι είχα κατά νου να πάμε άλλωστε λίγο διαφορετικά την κουβέντα, θα επιστρέψω όμως. Σας ακούω που λέτε ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και τα όντα με ένα σχέδιο, το οποίο σχέδιο είναι να είναι ελεύθεροι. Ελεύθεροι. Όπως αυτός. Όπως αυτός. Αφισβητώντας ακόμη και αυτόν, αφού είναι ελεύθεροι. Ναι, ναι. Και θα σας πει κάποιος ποια είναι η διαφορά με αυτό που περιγράψατε, ότι ο άνθρωπος προηγήθηκε των φυσικών επιστημών και των επιστημών γενικά και των τεχνικών κατασκευών. Με την ίδια λογική, μήπως είναι τελικά μια στεγνή ανθρώπινη παρατήρηση η ύπαρξη ενός ευφυούς κέντρου κατά άλλους θεός, κατά άλλους δημιουργός. Άλλους φυσικοί νόμοι. Μάλιστα, φυσικοί νόμοι. Μήπως είναι πάλι μια δική μας κατασκευή. Θέλω να πω, μήπως είναι μια σύμβαση που μας καλύπτει σε ό,τι δεν μπορούμε να απαντήσουμε σήμερα. Και τι ορίζεται ως Θεό εσείς. Εάν δεν είχε υπάρξει ο Χριστός πάνω στη γη,
θα μπορούσαμε να πούμε αυτές τις υποθέσεις. Αλλά έχουμε ένα γεγονός, το οποίο ο λαός μας ακόμη το φυλάει. Είναι μια εμπειρία ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ότι ο Χριστός γεννήθηκε, τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Η Παναγία γεννάει τον Θεό, τέλειο Θεό. Λέει αμήτωρ εκ πατρός, απάτωρ εκ μητρός. Αν δεν είχαμε το γεγονός του Χριστού, δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα. Ο Χριστός δίνει την δύναμη στον άνθρωπο να πάει έως τα όρια των πάντων και το θάνατο. Οι πρώτοι χριστιανοί έδιναν τη ζωή τους. Γιατί? Ούτε τη ζωή τους λογάριαζαν. Αυτό είναι το ελληνικό. Οι 300 του Λεωνίδα τι ήταν? Απόφαση να φτάσεις στη ρίζα των πραγμάτων. Έτσι. Ο Καζαντζάκης προσπαθεί λίγο αυτό να το κάνει, δεν το καταφέρει τελείως. Ο Παπαδιαμάντης το καταφέρει πιο πολύ. Έτσι. Και ο Ντοστογεύσκης. Αλλά μεγάλος και ο Καζαντζάκης. Αυτό το να πάει ο άνθρωπος στη ρίζα. Δηλαδή τι? Να γίνει Θεός. Μπορεί να γίνει Θεός με έναν τρόπο δαιμονιώδη και μπορεί να γίνει Θεός με αυτόν τον τρόπο που έδειξε ο Χριστός, της τελείας αγάπης, της τελείας σιωπής. Ο άνθρωπος μπορεί να περάσει στην τελεία σοφία, που είναι η περιοχή της βοώσας σιωπής, όπου ο άνθρωπος ακούει το λόγο. Αυτό που λέει ο Ρεάκλητος, όχι εμένα, αλλά τον λόγο να ακούτε και να ομολογείτε ότι εν εστί το παν. Πείτε μου κάτι, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, για σας λοιπόν οι ενστάσεις έρχονται από τη στιγμή που συγκροτείται σε σώμα διοίκησης εξουσίας όλο αυτό που λέμε πλήρωμα της Εκκλησίας, και δεν εννοώ σήμερα της Εκκλησίας, της εγκυβωτισμένης σε ένα ναό, εν ευρία έννοια, της κοινότητας. Μάλιστα, της κοινότητας. Ο παπισμός βασικά είναι το αρχέτυπο των λαθών, όλων των λαθών που ζούμε σήμερα τις συνέπειες. Δηλαδή τι? Ο αλάθητος άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει ότι είναι Θεός, ότι τα ελέγχει όλα, τα εξουσιάζει όλα. Αξίζει να δει κανείς και να μελετήσει πόσο Ντοστογεύσκη περιγράφει τον ιεροεξεταστή του. Δηλαδή λέει ο άνθρωπος στον Χριστό ότι δεν σε έχουμε ανάγκη. Εσύ λέει ήθελες τους ανθρώπους ελεύθερους. Οι άνθρωποι θέλουν να τους δώσει να φάνε, να ζεσταθούνε, να έχουν ασφάλεια και τους ελέγχεις. Σ' ακούνε, σ' ακολουθούν. Εσύ λέει ήθελες τον άνθρωπο ελεύθερο. Αυτό είναι το ελληνικό, η ελευθερία. Γιατί ο Λεωνίδας πεθαίνει? Γιατί, ας το πούμε, ζούμε σε όλη την Ελλάδα, τι ζούμε? Αυτό το δράμα της ελευθερίας. Και ο Εμφύλιος το ίδιο είναι. Και το 40 το έπος, η Μικρασιατική καταστροφή, πιο πριν η Τουρκοκρατία. Έτσι, όλες οι στιγμές οι ελληνικές τι είναι? Πάθος για την ελευθερία. Η ασφάλεια, ας το πούμε, είναι η πλάνη, είναι το δαιμονικό αυτό που... Το σατανά... κυρίαρχο είναι σήμερα, θα είναι σας πει. Αλλά είναι το νεκρό. Είναι η ασφάλεια του νεκροταφείου. Γι' αυτό σε συγχαίρω που ακουμπάς αυτά τα πράγματα και όσοι άλλοι άνθρωποι να σε μιμηθούν, διότι ο Έλληνας είναι αυτό που η ανθρωπότητα ζητάει σήμερα. Πείτε μου κάτι για να πάμε έτσι στη δεύτερη διακοπή. Αν για σας λοιπόν η μήτρα αυτού που ζούμε σήμερα ανάγεται από τη στιγμή που το μορφοποιεί ο παπισμός, ο προτεσταντισμός είναι η ανανέωση της πρώτης μεγάλης κρίσης του παπισμού και με υλικούς όρους, διότι πολλοί λένε, θα σας το πω ευθέως, ότι η ρίζα του καπιταλισμού είναι ο προτεσταντισμός. Έτσι είναι. Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος... Είδε τα προβλήματα του παπισμού, ναι, αλλά δεν μπορούσε να τα ξεπεράσει ο παπισμός και τα διαιωνίζει. Γι' αυτό και η Γερμανία δημιουργεί και τον καπιταλισμό και τον μαρξισμό. Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος όμως ότι αυτός ο προτεσταντισμός που φέρνει τον καπιταλισμό πρωτόλια δεν είναι ταυτόχρονα και η λύτρωση από καθεστώτα, στην Ελλάδα δεν τα είχαμε, δουλοπαρικίας που έχει όλος ο γνωστός δυτικός κόσμος. Για σκεφτείτε το να είστε υποτελείς διαζωής και θανάτου σε έναν φεουδάρχη. Το καταργεί αυτό. Μα σήμερα ζούμε τη χειρότερη μορφή δουλοπαρικίας. Η Ελλάδα είναι χώρα υποκατοχή, η Αφρική υποκατοχή. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω να πω αυτά που νιώθω, αλλά νομίζω ότι ο δυτικός άνθρωπος, ναι, θεωρεί de facto, το λέει ο Άρων Τόιμπι,
ότι αφού ο δυτικός πολιτισμός έχει τα μέσα, τα τεχνικά, να χρησιμοποιήσει την ύλη, το πετρέλαιο, το χρυσό, οτιδήποτε, της ανήκει όλη η γη. Δεν ανήκει στον Αφρικανό ή Αφρική, ανήκει στον Ολλανδό, στον Γάλλο, στον Άγγλο, στον Αμερικανό, που έχει την τεχνολογία να πάει να εξορίξει. Άρα, αυτό πρέπει να το δει κανείς στην ολότητά του. Δηλαδή, ο δυτικός άνθρωπος γεννάει ιδεολογίες, όπως και ο παπισμός, είναι ιδεολογία. Αλήθεια τι είναι μόνο? Αυτό που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να διασώσει την Ορθοδοξία της. Από την Ελλάδα, τη Ρωμιοσύνη όπως λέμε, πήραν την Ορθοδοξία όλοι οι λαοί, Σλάβοι και άλλοι. Η Ελλάδα σήμερα κινδυνεύει να το χάσει αυτό. Πρέπει οι Έλληνες να ξανακαταλάβουν τι σημαίνει Θεία Λειτουργία, τι σημαίνει το Χριστός Ανέστη, τι σημαίνει το λόγο σάρξε γένετο. Εάν δεν κατέχεις ιστορία, φιλοσοφία, αν δεν έχεις εμπειρία, ας το πούμε, της ασκητικής, της μυστικής ζωής της Εκκλησίας, δεν το καταλαβαίνεις. Τα κάνεις όλα όπως είπες, fast food, δηλαδή τα κάνεις ασφάλεια, τηλεόραση, θέαμα. Mm. Δεν βγαίνεις ο ίδιος σε επαφή με τον κόσμο, είσαι θωρακισμένος. Άρα... Κρατήστε το, θα πάω στη διακοπή. Θέλω να σας ρωτήσω σε αυτό που αναπτύσσετε. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Παύλο, έλεγα πριν τη διακοπή ότι ήθελα να σας ρωτήσω. Όλο αυτό που περιγράφεται σχετίζεται με τη βιωματική εμπειρία που έχει ο κόσμος σήμερα, με αυτό που λέμε σύγχρονη διοικούσα εκκλησία? Το ταυτίζεται? Όχι. Όχι. Η Θεία Λειτουργία έρχεται από πολύ παλιά. Ας πούμε, η αρχαία τραγωδία έχει κάποια στοιχεία. Αυτό που ανέφερα... Μήπως η διοίκηση της εκκλησίας, είτε είναι δυτική είτε ανατολική, είναι με όρους θέσμησης εξουσίας και ιερατείου, φεύγουμε από την ιεροσύνη πια. Άρα αυτό είναι που δημιουργεί και στο Ορθόδοξο κόσμο μπορεί την απόσταση. Μπορεί και οι Ορθόδοξοι να γίνουν παπικοί, ναι, και θα είναι μια αίρεση, μια πτώση, όπως και οι παπικοί δεν ήταν αιρετικοί. Έγιναν αιρετικοί στην πορεία, διότι δεν πρόσεξαν. Ο Ιερός Αυγουστίνος δεν ήταν αιρετικός. Πολλά από αυτά που λέει όμως είναι αιρετικά. Αλλά αυτοί που τον ακολούθησαν έφτιαξαν αίρεση. Γιατί? Διότι ο Ιερός Αυγουστίνος ήθελε να διδάσκει τα ίδια με αυτά που δίδασκε όλη η Εκκλησία. Οι πατέρες, οι Έλληνες πατέρες, τους σεβόταν πολύ. Δεν μπορούσε να μάθει ελληνικά, δεν είχε αυτό το χάρισμα, αλλά σεβότανε και ήθελε να διδάσκει τα ίδια. Αυτά που διατύπωσε όμως ήταν λάθος. Και σε αυτά στηρίχθηκε ο παπισμός και μετά ο προτεσταντισμός και όλη η δυτική χριστιανοσύνη, ενώ η θεολογία της Δύσης, ο κόσμος δεν μας φταίει, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το ξαναθέσουμε σήμερα. Μπορεί και η διοίκηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ελλάδος να φτάσει στην αίρεση. Δεν σημαίνει επειδή είναι διοίκηση de facto, είναι αλάθητη, μπορεί να φτάσει στην αίρεση. Πότε δεν φτάνει στην αίρεση κανείς? Όταν όλη η Εκκλησία συνυπολογίζεται. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, ο επίσκοπος, ο λαϊκός, ο φιλόσοφος κτλ. Γνωρίζει το όλον. Και το όλον τι είναι? Είναι η θεολογία των ακτίστων ενεργειών. Η Δύση έγινε Δύση γιατί κατήργησε τη θεολογία των ακτίστων ενεργειών. Τι σημαίνει αυτό? Και αυτό ποιοι το έκαναν πρώτα? Δεν το έκαναν οι Δυτικοί, το έκαναν οι Έλληνες στο Βυζάντιο. Όλα τα στραβά της Δύσης οι Έλληνες τα έχουν κάνει. Για πείτε και το τα αυτό, καλά και τα στραβά. Για πείτε το λίγο αυτό. Βέβαια, στην λήξη του Βυζαντίου, για εμάς Ρωμανία δεν υπήρξε Βυζάντιο. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε κάποια στιγμή. Αυτές τις αντιφάσεις της ιστορίας και τα ονόματα, τα οποία τα ζούμε και σήμερα. Τα ζούμε και σήμερα και αυτά είναι η καταδίκη μας. Αντιφάσεις και αποκοπές δημιουργούν τελικά. Ας πούμε, η Τουρκία διεκδικεί το Αιγαίο. Εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα. Γιατί? Διότι δεν έχουμε καμία σχέση με την ιστορία μας. Ενώ αυτοί που κυβερνούν. Αν είχαμε σχέση με την ιστορία, θα λέγαμε στην Τουρκία, κοιτάξτε, διεκδικείτε, αλλά άμα πάμε στη διεκδίκηση, έχουμε και εμείς να διεκδικήσουμε. Δεν είστε μόνο εσείς που θέλετε γαλάζια πατρίδα. Εμείς θέλουμε Πόντο, θέλουμε Αγία Σοφιά, θέλουμε Καπαδοκία, θέλουμε Σμύρνη,
Θέλουμε τα ελληνικά μνημεία, από τα οποία εισπράτεται δισεκατομμύρια, που είναι δικά μας. Πότε αρχίζει το τουρκικό, δηλαδή, πότε τελειώνει το ελληνικό, το ρωμαϊκό και αρχίζει το τουρκικό. Άρα είστε κατακτητές. Άρα πρέπει να φύγετε. Αν πάμε δηλαδή σε όρους ιστορίας... Σε όρους ιστορίας, αλλά ο κόσμος δεν πορεύεται έτσι όπως ξέρετε καλά. Θέλει ισχύ, βέβαια. Ναι, και απόφαση ισχύ. Να πεθάνεις. Θέλει ισχύ, σαφώς. Βέβαια και απόφαση να πεθάνεις. Έχετε δίκιο. Θέλω λίγο να σας κρατήσω πίσω σε αυτό που μείναμε. Θα έρθουμε μετά σε αυτά. Δεν θα τα αποφύγουμε. Αλλά άρα λέτε ότι το Βυζάντιο είναι η αιτία... Στα ύστερα χρόνια... Οι Έλληνες, δηλαδή, ναι. Ο ελληνισμός... Ρωμανία, όπως μπράβο, είπατε. Ναι, ναι. Πάρα πολλοί και θεολόγοι ωμέγα, ακόμη. Γιατί έχουμε χάσει και την αλφαβήτα, με ωμέγα. Ελάτε. Ρωμανία με ωμέγα. Ναι, ναι. Ναι, κάποια στιγμή αρχίζουν και εμφανίζονται θεολόγοι, Έλληνες, οι οποίοι ωρέγονται την δυτική θεολογία, του Ακινάδη και τα λοιπά, και του Ιερού Αυγουστίνου. Γιατί? Διότι αμφισβητούν την θέα του Θεού. Αμφισβητούν δηλαδή, γιατί έχουν μια κακή αρχαιολατρική, αρχαιοελληνική θεωρία, ότι ου μη γίνεται ο Θεός με τον κόσμο. Δεν μπορεί ο Θεός να σαρκωθεί. Αυτό είναι ένα δόγμα. Όπως και δεν μπορούν να αναστηθούν οι νεκροί. Είναι δόγματα αρχαία. Ο Κέλσος έλεγε στους χριστιανούς ότι είναι γένος φιλοσώματο, γιατί πρεσβεύει, λέει, ανάσταση νεκρών. Είναι, λέει, ηλιστικό και φιλοσώματο γένος οι χριστιανοί. Mm-hmm. Αυτό τι είναι? Είναι, ας το πούμε, θα έλεγα, η αντίληψη που υπάρχει στην ύστερη Ελλάδα μετά τους Αλεξανδρινούς χρόνους από επηρεασμούς που έχουν οι Έλληνες φιλόσοφοι, όπως και ο Πλοτίνος και άλλοι, από την Άπο Ανατολή, τον Ασιατισμό. Στον Ασιατισμό, το σώμα, το αισθητός κόσμος είναι πλάνη. Και πιο εδώ, ας πούμε, στους Πέρσι και τα λοιπά, είναι κακό. Αυτή η αντίληψη περί του κακού της ύλης και του σώματος το κληρονομούν πολλοί φιλόσοφοι. Και θεωρούν ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός να γίνει ύλη. Έτσι. Αλλά οι Έλληνες που φέρουν την κλασική παιδεία, όπως ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Ηράκλειτος, αυτοί που έφτιαξαν τη φιλοσοφία και την τραγική ποίηση, είναι προ-Χριστού χριστιανοί. Γι' αυτό και βλέπουμε σε πολλούς προ-ναούς εκκλησιών να ζωγραφίζονται. Ναι, κοιτάξτε όμως, θα σας πει κάποιος με έναν κινησμό ότι η διατύπωση είτε ανατολικά είτε δυτικά της αδυνατότητας του σώματος, άρα του υπερβατικού, θέλει να το πούμε, πνεύμα και ψυχή, είναι, θα σας το πω με όρους σημερινούς, που το λέει η νεολαία, ένα καλό συστημικό δίκτυ, άρα μη σε νοιάζει για τη ζωή σήμερα, διότι θα έρθει μετά ένας παράδεισος, επουράνιος. Πολύ σωστό είναι. Έτσι. Άρα ας σε εκμεταλλεύονται, εδώ, ας έχεις ανισότητες, ναι. Ας έχεις πολέμους, θα τη βρεις τη ζωή την καλή, κάπου αλλού. Αυτό που λες αυτό είναι πολύ σωστό, Γιώργο, και σε ευχαριστώ που το λες. Γιατί αυτός είναι ο κίνδυνος του ιερατείου και του ορθόδοξου ιερατείου. Εάν δεν ερμηνεύσουν την ορθόδοξη παράδοση, την Θεία Λειτουργία ορθόδοξα, φτάνουμε εκεί, σε ένα κήρυγμα ανώδυνο. Δεν αγγίζουμε τα καυτά προβλήματα. Mm. Και σήμερα βλέπουμε η διοίκηση της Εκκλησίας δεν αγγίζει τα καυτά προβλήματα. Τα στρογγυλεύει. Αυτό είναι πρόβλημα. Έτσι, μπορούμε να το αναλύσουμε και περισσότερο αν αντέχουμε. Αλλά ποια είναι η ουσία όμως του πράγματος? Ότι ο Έλληνας θέλει το σώμα. Και γιατί οι Έλληνες πιστεύουν στον Χριστό? Ήταν, λέει, γένος φιλοσώματο. Ήταν φιλοσώματο, αλλά με ποιον τρόπο? Με αυτόν που βλέπουμε στα αγάλματα, που προσπαθούν να διασώσουν όσο μπορούν την μοναδικότητα του προσώπου. Για εμάς το σώμα δεν είναι χωριστό του προσώπου. Είναι το πρόσωπο, η υπόσταση. Εδώ πάμε στα βαθιά μαθήματα. Ο δυτικός χριστιανισμός και πολλές φορές και ο ανατολικός χριστιανισμός σήμερα, οι Ορθόδοξοι, δεν καταλαβαίνουν μία φράση. Ανυπόστατος μεν φύσης του τες την ουσία, ουκ ανήει ποτέ. Αυτό είναι επανάσταση.
ξεπερνάει καπιταλισμό, μαρξισμό, τα πάντα. Αυτό είναι το στοιχείο που έχει ο Έλληνας από πολύ παλιά. Είναι ο έρωτας του συγκεκριμένου. Δεν υπάρχει φύσης ανυπόστατος. Δεν υπάρχει δηλαδή άνθρωπος. Υπάρχει ο Κώστας, ο Γιάννης, η Μαρία. Άρα το σώμα του Γιώργου είναι ιερό, όπως είναι και το πρόσωπό του. Εάν δεν έχω το σώμα του Γιώργου, δεν έχω ούτε το Γιώργο. Αυτό είναι το ελληνικό, η επανάσταση που μας περιμένει στο μέλλον. Το κρατώ, αλλά θα επιμείνω πάλι κοινικά και θα σας πει κάποιος ότι με όρους υλικούς αυτού του κόσμου, πέστε τους καταναλωτικούς προσοδοφόρους, έτσι προχώρησε ο δυτικός κόσμος με αυτό που εσείς λέτε ότι χάσαμε το νήμα, έτσι προχώρησε, έτσι ανέπτυξε και τους όρους ανάπτυξης των επιστημών, των τεχνών, της οικονομίας, της παγκόσμιας επιβολής και υπερδύναμης. Τι πείτε, να το κάνεις. Βάλτε το σήμερα θέλει. Όλοι είναι μπροστά στο φόβο αν πατήσει κάποιος ένα κόκκινο κουμπί. Mm-hmm. Άχρηστα δεν είναι όλα. Όλα αυτά... Έτσι όπως το συζητάμε, ναι. Αλλά στην καθημερινότητα το ξέρετε κι εσείς. Ο δρόμος συνεχίζει να τον οδεύει η ανθρωπότητα. Αυτό τον δρόμο, τον παράλογο, βεβαίως, όπως θέλετε. Βεβαίως. Και όταν μάλιστα αποφασίσει να ορθώσει και ανάστημα, τότε μπορεί να πάει στο πύρτο εξώτερο. Μα γι' αυτό μιλάμε. Γιατί μιλάμε σήμερα. Ναι. Γιατί λέμε ότι η Ελλάδα μπορεί να λύσει το πρόβλημα του κόσμου σήμερα. Αυτή η Ελλάδα που περιγράφουμε, ναι, είναι η λύση του προβλήματος. Άρα είναι ως τρόπος σκέψης, λέτε. Και αίσθησης και ζωής. Και αίσθησης και αντίληψης. Και αντίληψης πραγμάτων. Βλέπεις ένα λουλούδι. Mm. Εάν δεν θλίβεσαι όταν μαραίνεται, δεν είσαι Έλληνας. Δεν είσαι ούτε Ορθόδοξος. Εάν δεν σε νοιάζει το συγκεκριμένο. Όταν ένας Θεός έρχεται, πεινάει, διψάει, υδρώνει, κουράζεται, στο τέλος πεθαίνει, ανασταίνεται και λέει, τον θεωρούν φάντασμα οι μαθητές του. Και τους λέει, δώστε μου να φάω, έχετε βρόσιμο τι ενθάδε, και του δίνει, λέει, ψητό ψάρι και κερίθρας μέλι. Και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγε. Όταν ένας Θεός έρχεται και γίνεται όλα αυτά, τότε εμείς πώς μπορούμε να τα αρνηθούμε και να λέμε μόνο η ψυχή, μόνο το πνεύμα. Η Δύση τι είναι βασικά? Είναι αυτό, το μίσος προς την ύλη. Μισούμε τους Αφρικανούς, μισούμε τους Ινδούς, μισούμε τους Κινέζους, μισούμε τους Λατινοαμερικανούς. Παρότι όλα τα επιλύει με υλικούς όρους, αμιγώς. Ναι, αλλά είναι η αφαίρεση, είναι το γενικό. Είναι η αφαίρεση, λέτε. Είναι το γένος. Δεν αγαπάμε την υπόσταση. Η Δύση στην ουσία τι έχει πάθει? Έχει χάσει την εμπειρία της υπόστασης. Μιλάω σαν σκέψη, σαν φιλοσοφία. Για εμάς και ένα ηλεκτρόνιο έχει υπόσταση. Δεν είναι αφηρημένο. Και ένα φωτόνιο έχει δικό του λόγο. Η θεωρία περί των λόγων των όντων που αναπτύσσουν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας σημαίνει ότι ό,τι γεννιέται μέσα στο χώρο και στο χρόνο έχει νόημα παγκόσμιο, αιώνιο. Είναι δηλαδή μέρος ενός σχεδίου συνολικού. Το συγκεκριμένο, το τότε τι. Τι είναι για σας σήμερα παγκοσμιοποίηση? Είναι αυτό που είπαμε, η παθογένεια του δυτικού ανθρώπου να μην μπορεί να ερωτευθεί το συγκεκριμένο. Να μην μπορεί δηλαδή να αισθανθεί τον άνθρωπο με σάρκα και οστά. Γιατί σκοτώνει ο δυτικός πολιτισμός σήμερα εκατομμύρια ανθρώπων? Και μάλιστα σε κάποια μυαλά διαστραμμένα θεωρείται ότι η γη δεν χωράει άλλους ανθρώπους να τους βγάλουμε από τη μέση. Ναι, βεβαίως. Είναι ο έλεγχος του πληθυσμού, βέβαια, διότι έχουμε υπερχείλεις. Γιατί είναι διαστραμμένα μυαλά. Υπάρχει το Great Reset, η μεγάλη επανεκκίνηση, όπως ξέρετε. Βεβαίως. Ναι. Είναι η κορύφωση του παπισμού και της αίρεσης του δυτικού ανθρώπου, ο οποίος δεν μπορεί να συναντηθεί με τα συγκεκριμένα όντα. Ναι, από την άλλη, θα σας πει κάποιος, και στον άλλο κόσμο δεν έχετε αντιστοίχως απόψεις να εξαφανιστούν όλοι οι άλλοι, διότι ερχόμαστε εμείς. Εκεί τουλάχιστον έχεις μια βαρβαρότητα, ας πούμε. Το Ισλάμ είναι μια αίρεση ελληνική, ας το πούμε, που κουβαλάει όλη τη βαρβαρότητα του ασιατισμού, αν θέλουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να σεβαστεί το συγκεκριμένο. Είναι ένας, ας το πούμε, βάρβαρος παπισμός. Η Δύση τα κάνει όλα με ευγένεια. Οι Άγγλοι θα σας φάξουν με γάντι. Έτσι το είδαμε στην Κύπρο.
παράδειγμα, έτσι. Ο Ασιάτης, ο Τούρκος, ο Μουσουλμάνος θα σε σφάξει, σκόψει το κεφάλι, θα το μαγνητοσκοπήσει κιόλας. Δεν κρατάει τους τύπους. Ο δυτικός άνθρωπος κρατάει τύπους. Για να μην έχει ενοχές, δεν ξέρω γιατί. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις έχει το ίδιο φαινόμενο. Μια βαρβαρότητα. Μια αδυναμία ο πολιτισμός αυτός να δώσει νόημα στο συγκεκριμένο. Αυτό είναι το πρόβλημα του πολιτισμού. Πείτε μου κάτι, κατά τη γνώμη σας παίζει ρόλο σε αυτό τον απανθρωπισμό και του πώς σήμερα νοείται η εκφορά της δημοκρατίας. Είπατε κάτι για την αναγέννηση και το διαφωτισμό, ότι ήταν κάποια σπαράγματα στο να μπορέσουμε να διαβάσουμε. Τελικώς ακόμη και μύστες του διαφωτισμού στο τέλος του τον αμφισβήτησαν. Στην Ελλάδα μετεκενώθηκε με άλλο τρόπο, μιμητικό, καν δημιουργικό. Μεταπρακτικό. Μάλιστα. Κομπραδόρικο, καλά το λέτε. Και δημιούργησε, να το ξεκινήσω από εκεί, και δημιούργησε και εσωτερικά ζητήματα. Δηλαδή έχετε την εντύπωση ότι αυτή η πρώτη απόπειρα δημιουργίας ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους υπό τον Καποδίστρια δεν έχει αυτή τη σφύρα και τον άκμονα του ανατολικού τρόπου σκέψης, θα το πω εγώ έτσι από τη μια, και του ύστερου διαφωτισμού στην Ελλάδα. Δεν έπαιξαν αυτά ρόλο. Πολύ σημαντικό. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, τελειώνει η Ελληνική Επανάσταση. Περνάμε στην κατοχή μέσω των κομμάτων στους Φράγκους, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η Ελλάδα είναι κράτος υποκατοχή, έτσι. Το είδαμε με τα μνημόνια, το βλέπουμε συνεχώς. Πολλές φορές και Αμερικανός αξιωματούχος δίνει εντολές στον Πρωθυπουργό κτλ. Άμα διαβάσουμε ιστορία. Άρα είμαστε υποκατοχή. Γιατί? Διότι μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια έχουμε πλέον αυτό το άρρωστο πράγμα του Έλληνα να μισεί τον εαυτόν του. Ο Κοραής μισούσε. Έλεγε το Βυζάντιο ότι έχει κατακτήσει τους Έλληνες. Ενώ ο ίδιος ήταν Βυζαντινός, ήταν από τη Σμύρνη. Πόσο Έλληνας ήταν ο Σμυρνιός. Αν δεν ήταν Έλληνας το Βυζάντιο, πώς αυτός ήταν Έλληνας στη Σμύρνη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή πήγε στη Δύση, εκεί βλέπουμε το πρόβλημα. Γι' αυτό η Ρωσία έχει βοηθήσει τον Ελληνισμό. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Η Ρωσία, με όλα τα προβλήματα του πανσλαβισμού, με όλα αυτά. Προλάβατε, γιατί θα σας πει κάποιος. Ναι. Μια χαρά τους ξεσήκωνε στα ορλοφικά και μετά μην τον είδατε. Ο Κολέτης, να σας πω εγώ για τον Κολέτη. Όπου όταν ο Κολοκοτρώνης είχε μαζέψει 6.000 στρατιώτες και προσπαθούσε να ελευθερώσει την Πάτρα, ο Κολέτης με τον Μαυροκορδάτο μάζεψαν τους προεστούς, τους εξαπάτησαν, χωρίς να είναι παρόντες οι ήρωες, και τι κάνουν. Μία εθνοσυνέλευση και ο μεν Κολέτης γίνεται υπουργός στρατιωτικού, ο δε Μαυροκορδάτος υπουργός εσωτερικού. Και ο Κολέτης δίνει εντολές έναν προς έναν στους οπλαρχηγούς που είχε μαζέψει ο Κολοκοτρώνης με το κύρος ότι είναι υπουργός στρατιωτικών και διαλύει το στρατόπεδο του Κολοκοτρώνη και μένει ο Κολοκοτρώνης με 600 στρατιώτες και λύει την πολιορκία της. Και μετά ο Κολέτης τον κατηγορεί τον Κολοκοτρώνη ότι πρόδωσε, ότι έλυσε την πολιορκία της Πάτρας. Άρα πού έμαθαν αυτά τα γράμματα αυτοί οι άνθρωποι? Τα μάθαν και στη Δύση, τα μάθαν και από τον εαυτόν τους, έτσι. Η προδοσία την κουβαλάμε και εμείς, προφανώς. Δεν μας φταίνε μόνο οι Δυτικοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί. Έχουμε και εμείς μέσα μας το μικρόβιο. Παρ' όλα αυτά, λέτε, έτσι. Με τη δολοφονία του Καποδίστρια τελειώνει το μοναδικό εγχείρημα ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Είναι ένα υποτελές, ένα υβριδικό κράτος. Είναι κατασκευασμένο στα μέτρα τους. Οι ήρωες του 21 πεθαίνουν όλοι. Ο Νικηταράς ζητιάνευε, ας πούμε, και ο Άγγλος πρέσβης πάει και του ρίχνει ένα σακουλάκι λίρες. Και αυτός κατάλαβε και τον φωνάζει, λέει: «Εξοχότατε, κάτι σας έπεσε». Κάτι σας έπεσε. Και λέει: «Μας η πατρίδα μας προσέχει. Εδώ ερχόμαστε για να βλέπουμε το λαό μας, για να μην ντροπιάσει την Ελλάδα, για την οποία έδωσε τη ζωή του απέναντι στον πρέσβη, ας πούμε». Οπότε αυτό το πρόβλημα δεν έχει λυθεί ακόμη. Η μικρασιατική καταστροφή τι είναι? Δεν είναι πρόβλημα του ανταγωνισμού των κομμάτων και των αρχηγών? Ο εμφύλιος δεν είναι πρόβλημα κομματοκρατίας, ας πούμε, ιδεολογίας?
όλα που έχουμε ζήσει από τον Καποδίστρια και μετά, ο Καποδίστριας δεν ήταν πολιτικός με την έννοια που έχουμε σήμερα τον πολιτικό. Δηλαδή δεν έφτιαξε ένα κόμμα. Πολλοί σήμερα οι Έλληνες φτιάχνουν ένα κόμμα. Και έρχονται και λένε ψηφίστε μας. Επιστήμονες, διανοούμενοι. Ο καθένας φτιάχνει και ένα κόμμα. Και ο Καποδίστριας τον έφεραν. Από εκεί εγώ αναπτύσσω όλη αυτή τη θεωρία σε ένα πολιτιακό μοντέλο που θεωρώ ότι είναι η λύση του προβλήματος, ότι κανείς δεν πρέπει να αυτοπροτείνεται. Αλλά η κοινότητα θα πει, έλα εδώ Γιώργος Σαχίνη, μας κάνεις υπουργός πληροφορίας, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή η κοινότητα πρέπει να βρει τους ανθρώπους που έχουν βιογραφικό, που έχουν αρετή, που έχουν γνώση και θα τους πει εσύ κάνεις αυτό, εσύ εκείνο. Ναι, αλλά έτσι όμως όπως το θέτετε, τολμώ να σας πω, μιλάτε, μιας και πιάσαμε την Ελλάδα, γιατί καλά είπαμε για τον ελληνικό τρόπο σκέψης, της φιλοσοφίας, ως το κλειδί για όλο τον κόσμο, όπως πιστεύετε εσείς, αλλά να μιλήσουμε σε ποια Ελλάδα του σήμερα. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, μου λέτε ότι το κομματοκρατικό σύστημα από τον Καποδίστρια και μετά, είναι μετά για την δολοφονία, αιτία, μαζί με την υποτέλεια, είναι το εκρηκτικό μείγμα της αιτίας κατά της χώρας. Θα σας πει κάποιος όμως ότι αυτό που περιγράφετε εσείς είναι ένα άλλο πολιτιακό πρόταγμα. Διότι η χώρα, θέλω να σας θυμίσω, διάγει την περίοδο της λεγόμενης τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, που είναι ένα κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Άρα τα κόμματα είναι απαραίτητο συστατικό ύπαρξης, όχι της χώρας, του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Εσείς λέτε ένα άλλο πολιτιακό πρόταγμα και θα σας πει κάποιος με αυτά που λέτε... Δεν είναι το δημοκρατικά. Πρόβλημα δεν είναι τα κόμματα. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος δόμησης των κομμάτων. Α, μάλιστα. Δηλαδή, θα έπρεπε το Σύνταγμα να προβλέπει πώς λειτουργούν και τα κόμματα. Σήμερα τα κόμματα κατήργησαν το Σύνταγμα. Δεν υπάρχει διαφάνεια στα κόμματα. Καλά, έτσι όπως το περιγράφετε, σήμερα τα κόμματα μας λένε πώς πρέπει να λειτουργεί το Σύνταγμα. Μπράβο. Γενικά και διαχρονικά μιλώντας. Βέβαια, δηλαδή, η κομματοκρατία οδηγεί αναγκαστικά στην ξενοκρατία και στην υποτέλεια. Και στον, ας το πούμε, στο μίσος, στο μισελληνισμό. Είναι ένα συνολικό πράγμα αυτό, πακέτο. Mm. Άπαξ και θέλω να είμαι αρχηγός, θα με εξουσιάσουν οι άλλοι. Θα μου βρουν τα δύνατα σημεία, τι μου αρέσουν τα λεφτά, οι γυναίκες, το ένα το άλλο, και θα με εξουσιάσουν. Άρα, το να θέλω να είμαι αρχηγός είναι η βάση της υποτέλειας. Τι πρέπει να θέλω? Να είμαι υπηρέτης. Μου ζητάς να σου σκουπίσω το σπίτι, έρχομαι να σου σκουπίσω. Μου ζητάς να σου κουβαλήσω νερό, να έρθω. Αν εγώ μέσα μου θέλω να είμαι κάτι, τότε έχω προδώσει το ελληνικό και το ορθόδοξο. Και αυτό το πρόβλημα είναι εντυπωσιακό, πως το ίδιος ο Χριστός το λύνει. Όταν κάποιοι μαθητές του ωρεγόντουσαν θέσεις και του λένε «Μάσα, μας βάλεις από δεξιά, από αριστερά», τι τους λέει εκεί? Ότι δεν ξέρετε τι ζητάτε. Όποιος θέλει να είναι πρώτος, ας γίνει τελευταίος. Οι ξένες πρεσβείες, πώς ξεκινάει η κατοχή μας στη Δύση, στη Φραγκία? Με το ότι οι Έλληνες ωρέγονται δόξα, τιμές, χρήματα κτλ. Το λένε και οι αρχαίοι. Άρα σου το δίνουν αυτό. Μας έδωσαν χρήματα, οι τραπεζικές φούσκες μετά μας τα παίρνουν όλα τώρα. Και την ιδιωτική περιουσία και τη δημόσια τα έχουν πάρει όλα. Οι τράπεζες γίνανε εργαλείο πτωχοποίησης του ελληνικού λαού. Γιατί? Διότι το μοντέλο που ακολουθούμε είναι άρρωστο. Άρα πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Mm. Ένας συνάδελφός σας, πανεπιστημιακός δάσκαλος, ο κύριος Γιώργος Κοντογιώργης, λέει ότι ουσιαστικά από το 75-76, βία 77, όλο αυτό έχει μετατραπεί σε ένα σύστημα εκλόγιμης μοναρχίας. Δηλαδή, η χώρα, ο ελληνικός λαός κατήργησε εμφατικά και δικαίως από αυτά που είχε τραβήξει ιστορικά τη μοναρχία, αλλά εγκατέστησε, λέει, με δική του συνευθύνη μία εκλόγιμη μοναρχία και εννοεί το σύστημα που έχουμε εκλογής. Συμφωνείτε? Έχει απόλυτο δίκιο, μόνο που πρέπει αυτό να πούμε ότι ξεκινάει από νωρίς. Λέει ο Ρωμανίδης, που είναι θεολόγος, καθηγητής θεολογίας, αλλά και μεγάλος ιστορικός, ότι όταν ξεκινάει η φραγκική κατοχή της Ελλάδος, τότε αποφασίζουν να αλλάξουμε, λέει, θρησκεία, αλλά να κρατήσουμε τα ίδια δόγματα. Από εκεί ξεκινάει η κατοχή.
Ποιος κάνει αυτό το πνεύμα της ελευθερίας? Το κάνει η Θεία Λειτουργία. Γύρω στο 21, που έμαθαν να μην φοβούνται το θάνατο και οι σουλιώτισες να πέφτουν από τα βράχια? Μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ποιος δίνει την δύναμη στον άνθρωπο να μην φοβάται το θάνατο? Όταν πρόκειται για το μέγιστο, για την ελευθερία. Όχι όπως κάνουν οι Ισλαμιστές που δεν φοβούνται το θάνατο, αλλά είναι μια τρέλα, μια δαιμονικότητα και πάνε και μπουκάρουν και σκοτώνουν 100.000 ανθρώπους και να πεθάνουν κι αυτοί. Αυτό είναι άρρωστο. Το να μην φοβάσαι τον θάνατο τον δικό σου, αλλά να σέβεσαι τη ζωή των άλλων. Έτσι. Και ο Έλληνας ακόμη και όταν σκότωνε, αυτό από παιδί το νιώθω, όταν ο Έλληνας σκότωνε τον Τούρκο, τον Γερμανό, ήξερε ότι σκοτώνει τον αδερφό του, τον άλλο του εαυτό. Δεν χαιρόταν. Όπως ο Νικηταράς, όταν κατέλαβαν την Τριπολιτσά, καθόταν έξω από την πόλη, οι άλλοι κάναν πλιάτσικο. Αυτός δεν πήρε τίποτα. Του δώσαν μετά ένα πιστόλι, ας πούμε, που πήραν κάποιοι. Γιατί? Διότι ο Νικηταράς κουβαλούσε αυτό το ελληνικό στοιχείο, το χαρμολιπιτερό, που είχε και ο Πλάτωνας, που έφτιαξε θεωρία ιδεών. Ότι δεν μπορεί να χαίρεσαι όταν φύρονται τα όντα. Δεν μπορεί να ταυτίζεις τα όντα με το κακό. Τον Τούρκο, τον Εβραίο, τον Γερμανό. Το κακό είναι η ελευθερία, η βούληση, το αυτεξούσιο. Θα πολεμήσεις οποιονδήποτε έρχεται και παράγει κακό, αλλά δεν τον ταυτίζεις με το κακό. Άρα, ό,τι παράγει μοντέλο εξουσίας, οποιασδήποτε μορφής εξουσίας, μπράβο, είναι το θέμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πνεύμα της εξουσίας. Το πνεύμα της εξουσίας. Δηλαδή, αν έχω ανάγκη να εξουσιάσω, είναι οι τρεις πειρασμοί του Χριστού. Είναι η άριστη πολιτιολογία. Κάνε τις πέτρες ψωμί να φας, δοκίμασε να πέσεις από το πτερίγιο του ναού για να αναγκάσεις το Θεό να σε σώσει, να δοκιμάσεις το Θεό, και προσκύνησέ με, γιατί του δείξε όλα τα βασίλεια, του λέει θα στα δώσω. Αυτό παθαίνει ο άνθρωπος γενικότερα, ο κάθε άνθρωπος. Θέλω να σας ρωτήσω. Και η βάση αυτού πού είναι? Είναι το ότι δεν ασκούμαστε στην αγιότητα. Εγώ έχω γνωρίσει αγίους ανθρώπους στο Άγιο Όρος από παιδί που γυρνώ και αλλού και έχω καταλάβει ένα πράγμα. Ότι οι Άγιοι δεν έχουν ανάγκη της εξουσίας. Δεν έχουν ανάγκη να εξουσιάζουν τον άλλον άνθρωπο, ούτε να έχουν οπαδούς. Φαντάζομαι τώρα, για να σας συντριγκάρω, δεν τα βρίσκεται και όλα ωραία και καλά εντός του Αγίου Όρος. Όχι. Γιατί έχει και άλλα παράδειγμα. Τώρα το Άγιο Όρος, δεν είναι το Άγιο Όρος που γνώρισα εγώ πριν 50 χρόνια, που πρώτο πήγα και πιο νωρίς. Μάλιστα. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω το εξής εδώ, που είναι κρίσιμο κατά τη γνώμη μου. Επειδή ζούμε σε κοινωνίες που τον τόνο θα έπρεπε να τον δίνουν κανονικά τα νιάτα, υπάρχει μια αντίφαση. Ο δυτικός κόσμος δεν είναι απλά σε κρίση, αλλά είναι και σε δημογραφική απίσχναση αυτή τη στιγμή. Το φαινόμενο βεβαίως δεν είναι μόνο του δυτικού, είναι και του ανατολικού κόσμου. Από ό,τι πληροφορούμε, στατιστικώς τουλάχιστον, και στην Κίνα αρχίζει μια επιβράδυνση, όχι στις Ινδίες, στην Τουρκία επίσης. Η Κίνα έχει εφαρμόσει το δυτικό μοντέλο εξουσίας με την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι σήμερα τα νιάτα μπορούν να κάνουν μια τέτοια συζήτηση και να καθίσουν και να μετέχουν και να έχουν μέθεξη όταν η συζήτηση έχει και βιολογικές προεκτάσεις? Είναι αυτό, ο καφάς κυμμένος, τα δάχτυλα εξασκημένα, η κοιλιά περίπου όπως εμού που είμαι μεσήλικας πια και άλλα λοιπά. Πιστεύετε ότι η νεολαία μπορεί? Εγώ κάνω μια πρόταση. Παρακαλώ. Να κάνουμε εδώ ένα παράδειγμα σχολείου με νέους και να συζητήσουμε ελεύθερα. Να δοκιμάσουμε δηλαδή, να ακούσουμε τα νέα παιδιά, να έρθει εδώ μια ομάδα νέων ανθρώπων, μαθητών, φοιτητών κτλ. Και να κάνουμε μια ζωντανή συζήτηση για να βγει το αποτέλεσμα. Ρωτώ έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει από τις αίθουσες διδασκαλίας και στη μέση εκπαίδευση, αλλά κυρίως στην ανώτατη εκπαίδευση. Ναι. Τι πιστεύετε για τα νιάτα? Και το έχω κάνει με πολύ πάθος, αδικώντας και τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Δηλαδή, όλη μου η ζωή ήταν ένα πάθος για την παιδεία. Γιατί, να πω κάτι, όταν ήμουν μικρό παιδί, θυμάμαι κάποια πράγματα που με καθόρισαν.
ένα από τα πολλά πιο... Χωριατόπεδο ήσασταν, πρέπει να πω. Ναι, ναι, μέχρι το οποίο... 9 χρονών ήμουν στο χωριό μου. Μάλιστα, ναι. Στην Πελοπόννησο. Που ζούσαν οι άνθρωποι όπως στην εποχή του Ομήρου. Δηλαδή, λέω, καταλαβαίνω τον Όμηρο, γιατί έζησα όπως στην εποχή του Ομήρου. Βέβαια. Όταν θυμάμαι στο σχολείο που πήγαινα στην Αθήνα σε ένα προάστιο, πηγαίναμε μεσημέρι και φαγωμένοι, νιστάζαμε κτλ. Όταν ένας καθηγητής είχε να μας πει πράγματα, τότε θυμάμαι που έπεφτε και ο ήλιος, ιδίως όταν άρχισε να έρχεται η δύση του ηλίου, έπεφτε ο ήλιος μέσα στην αίθουσα και μερικές στιγμές ένιωθα ότι είμαι στον παράδεισο. Δηλαδή, όταν ο καθηγητής είχε να πει, αλλά και γενικότερα μαζί με τους συμμαθητές μου, ένιωθα ότι είμαι στον παράδεισο. Και όταν πηγαίναμε εκδρομές και γυρνούσαμε, με καταλάβανε μία θλίψη. Και έτσι αισθάνθηκα όλη μου τη ζωή αυτή η γνώση, όση γνώση μπόρεσα να αποκτήσω από τη φυσική, τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία, να την μεταδώσω και στους δασκάλους και στους καθηγητές. Πείτε μου όμως σήμερα τα νιάτα, πόσο εύκολο είναι να ξεφύγουν από αυτό εδώ το ρημάδι? Πρέπει, γιατί να κοιτάξτε, πιάσουμε δασκάλους. Κοιτάξτε κύριε Παύλο, η δικιά μου γενιά είναι στο μετέχνιο του ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού. Η δικιά σας γενιά, κατ' ομάλων ήτων, αν δεν είναι εξειδικευμένος, ναι, είναι αναλφάβητη εντελώς. Η νέα γενιά έχει βιωματικά σχέση πια με αυτά εδώ. Έτσι, ναι. Το κάθε αυτό. Εδώ λοιπόν τα πράγματα αλλάζουν και αλλάζουν και τα δεδομένα. Και αν βάλω και τη λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη, που δεν ξέρω αν είναι δόκιμος ή εμπορικός ο όρος νοημοσύνη στο τεχνητή, θα μας προφανώς πείτε την άποψή σας. Πολύ σωστά. Προφανώς και δεν μπορείς να είσαι τεχνοφοβικός από τη μια. Από την άλλη όμως, πρόσφατα έχουν κυκλοφορήσει βίντεο που ξεκινάνε κάποια πειράματα οι εταιρείες και βλέπεις ένα ρομπότ να αυτονομείται και να παράγει δικές του οδηγίες σε άλλα ρομπότ. Άρα από τη μία λες όχι τεχνοφοβία, να πάει μπροστά η ανθρωπότητα, μάλιστα, δεν ξέρω προς τα πού να πάει, και από την άλλη υπάρχει και η δυστοπία. Ακούω, πόλη των 15 λεπτών, έλεγχος γεννήσεων όπως είπατε. Δεν μας χρειάζονται οι τροφές, διότι οι πρωτεΐνες μπορούμε να έχουμε κρέας εργαστηρίου, μάλιστα, κτλ. Όλο αυτό το μείγμα, και βάλτε και μια γενιά που δεν μεγαλώνει με αυτό που είπατε, γιωμένη στο έδαφος. Δεν ευθύνεται αυτή όμως. Τον κόσμο αυτό δεν τον έχει φτιάξει αυτή η γενιά. Μία λέξη περιγράφει το φαινόμενο. Το 1821 που είναι η Επανάσταση. Ο άνθρωπος να επαναστατήσει, αλλά όχι με την έννοια που κάνουν οι λεγόμενοι τρομοκράτες σήμερα, που τους φτιάχνει το σύστημα. Πρέπει να επαναστατήσει με τον τρόπο που ο λαός μας πάντα έκανε. Δηλαδή, μέσα από την παιδεία, μέσα από την αρετή, μέσα από την αισθαντικότητα. Θα πρέπει να δουλέψουμε οι νέοι άνθρωποι να καταλάβουν από πού έρχονται και να δούνε τι μπορούν να κάνουν. Αν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να δει τι μπορεί να κάνει, προφανώς κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι του δίνεις. Αν καταλάβει όμως τι σημαίνει να μπορεί να ερωτεύεται, τότε θα τα πετάξει τα μηχανήματα. Όταν αντιληφθεί τι σημαίνει η μοναδικότητα του άλλου ανθρώπου. Το ρομπότ δεν έχει μοναδικότητα. Δεν έχει συνείδηση. Ας κάνει η θεωρία πολυπλοκότητας, μας λέει όλα αυτά, και οι μηχανές Τιούρινγκ και όλα αυτά το ξέρουμε. Αυτοοργάνωση είναι αυτό. Μπορεί ο άνθρωπος να φτιάξει μηχανές αυτοοργανούμενες, οι οποίες μπορούν και αναπαραγάγουν τον εαυτόν τους. Αλλά δεν είναι άνθρωπος. Γιατί, το έλεγα στους φοιτητές μου στο Πολυτεχνείο, πότε ο άνθρωπος θα πει ότι έφτιαξε άνθρωπο? Ερώτημα. Πότε θα πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έφτιαξε άνθρωπο? Εγώ δέχομαι ότι μπορεί να φτιάξει. Όλα ανοιχτά στο τραπέζι. Πότε όμως θα πούμε ότι έφτιαξε άνθρωπο? Ερώτηση. Τι απαντάτε εσείς? Τι απαντάτε? Όταν αυτό που έφτιαξες θα έχει πρόβλημα με το θάνατο. Αν φτιάξεις ένα όν το οποίο έχει πρόβλημα με το θάνατο, όχι μόνο τον δικό του θάνατο, τη φθορά του, αυτό μπορεί να το προγραμματίσεις, ένας αλγόριθμος είναι, έτσι, να έχει πρόβλημα με τον θάνατο όλου του κόσμου, όλων των όντων που πέρασαν, να θλίβεται γιατί όλα τα όντα που πέρασαν στην ιστορία χάθηκαν στο μειόν. Έχει ένα ωραίο τραγούδι ο Σαββόπουλος στην πλατεία, λέει, γυρνώ με στα αμφιθέατρα και τα λοιπά.
Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στο επίπεδο που ο Θεός τον έφτιαξε, δηλαδή να θλίβεται για την απουσία όλων των όντων, να θέλει τα όντα να ξαναεπιστρέψουν, να ξαναζήσουν, να είναι αυτό υπαρξιακό του πρόβλημα. Έχουμε υπαρξιακό πρόβλημα σήμερα που περπατάμε στους δρόμους και πατάμε πάνω σε νεκρούς. Έλεγα μερικές φορές σε μαθήματα δασκάλων, καθηγητών, όταν περπατάς στη γη, ξέρεις ότι πατάς πάνω σε νεκρούς. Άρα πρέπει να περπατάς με πολύ προσοχή, να μην τους πληγώσεις, να μην τους πονέσεις. Όλη η γη είναι σπαρμένη με νεκρούς. Ποιος έχει πρόβλημα σήμερα με όλο αυτό το πράγμα του παρελθόντος? Ποιος ψάχνει όλα τα χαμένα? Κρατήστε το. Θέλω να πάμε σε διακοπή και θα επιστρέψουμε. Επιστροφή στις αντιθέσεις με τον κύριο Γεώργιο Παύλο, συνομιλούμε απόψε. Θέλω λίγο να σταθούμε με βάση το τι μου περιγράφεται. Άρα σήμερα η ζωή έχει ταυτιστεί με αυτό που λέμε θέαμα και θέαμα, αν θέλετε, ακόμη και στο πώς φαίνεστε πολιτικά. Διότι ο Γκίντεμπορ έχει πει ότι χάνεται στη ζωή, ξαναβρίσκεται στο θέαμα. Μήπως αυτό ζούμε από τα διάφορα κέντρα εξουσίας, πολιτικά, οικονομικά, ακαδημαϊκά, τεχνολογικά, ότι αφήστε την προσλαμβάνουσα, το θέαμα είναι πάνω απ' όλα και προσέξτε, δείτε, ακούστε, ακουμπήστε, αλλά όχι να το ζείτε, απλά να το δείτε, να τα ακούσετε. Μήπως είναι όλα ένα θέαμα? Βέβαια. Είναι ένα θέαμα, αλλά όχι αυτό το θέαμα που προτείνουν. Είναι η θέα του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να δει το Θεό. Θα αυτό τώρα ο άλλος που σας ακούει, μα τι λέει να δει το Θεό? Ναι, μα τι λέει? Αυτό ήταν όλη η ορθόδοξη παράδοση και η ελληνική παράδοση. Όταν ο Πλάτωνας μιλάει για το αγαθό και λέει ότι ξαφνικά ο άνθρωπος βλέπει το αγαθό και ανάβει, λέει, μέσα του το πυρ και μόνο του συντηρείται, μιλάει για θέα. Όλος ο ελληνικός πολιτισμός είναι θέα. Και αυτό έρχεται μετά οι πατέρες της Εκκλησίας και μας λένε ότι ναι, μπορούμε να δούμε το Θεό. Και οι Έλληνες, οι άνθρωποι δηλαδή στο Βυζάντιο, οι οποίοι δεν κατανοούσαν αυτό το πράγμα, είναι αυτοί που τους λέμε ενωτικούς, που συμφώνησαν με την Δύση, με τον παπισμό κτλ., ότι ο Θεός δεν μίγνεται με τους ανθρώπους. Μα αν ο Θεός δεν μίγνεται με τους ανθρώπους, τότε τι νόημα έχει όλος ο κόσμος? Να σας βάλω μία κόντρα εδώ άποψη. Βέβαια. Σας διαβάσω, εσείς λέτε Πλάτωνας, μάλιστα. Και μάλιστα όχι από τους νεοπλατωνιστές, κόψε ράψε, αυτό λέτε, αυτό προτείνετε. Βέβαια. Δεν είναι λογικότερο να δεχτούμε την αυθυπαρξία του αισθητού, πραγματικού, υλικού, ενεργειακού κόσμου? Αυτά δεν έλεγε ο Θαλής. Γιατί λέμε για τον Πλάτωνα? Θα σας πει κάποιος, ο Θαλής και είναι και εγκύτερα στο χώρο τον επιστημονικό σας. Δεν έλεγαν αυθυπαρξία. Όλοι οι αρχαίοι συνέδεαν τον αισθητό κόσμο με το λόγο, με το Θεό. Βεβαίως. Αυτό είναι η διαφορά. Δηλαδή ένιωθαν ότι ο κόσμος, ο αισθητός από μόνος του είναι ορφανός. Γι' αυτό και ποτέ η επιστήμη δεν χωρίστηκε από τη φιλοσοφία. Από μια βαθύτερη δηλαδή αναγνώριση μες στον κόσμο. Πάντως ο Θαλής δεν δεχόταν την ύπαρξη δημιούργου. Έλεγε ότι αυτά... Όλα λένε γεμάτα θεούς. Ναι, εντάξει, όχι θεού. Θέλω να επιμείνω λίγο. Είμαστε και στην εποχή της προπαγάνδας. Η έννοια της αυθυπαρξίας, ναι, έρχεται πολύ αργότερα με τους Γερμανούς, όπου το γερμανικό έθνος είναι η κορύφωση μιας διαλεκτικής εξέλιξης της ιδέας. Στο διαλεκτικό ηλισμό είναι η εξέλιξη της ύλης, στο διαλεκτικό ιδεαλισμό του Χέγγελ είναι η εξέλιξη της ιδέας, και το γερμανικό έθνος είναι που είναι η συνείδηση του Θεού, άρα πρέπει όλοι να υποταχθούν. Άρα μου εξηγείτε. Αυτό είναι Κλάους Βάμπ σήμερα. Μάλιστα. Κλάους Βάμπ σήμερα. Ναι. Κάποτε ήταν τα μετά χρόνια της Δημοκρατίας Βαϊμάρης. Μπράβο. Και εμφανίστηκε όχι ένας τρελός Χίτλερ, αλλά μια ολόκληρη ιδεολογία που στηρίχθηκε και από μεγάλο κεφάλαιο. Ναι. Γιατί δεν φύτρωσε ξαφνικά ο Χίτλερ ένα πρωί με την τρέλα του και συνεπήρε τους πάντες. Εγώ νομίζω ότι έχουμε πολλούς κρυπτο Χίτλερ σήμερα γύρω μας. Λέτε αυτό.
Ακόμη και του Λευκού Κολάρου, θα σας πει κάποιος. Ναι. Δηλαδή με προσωπείο που ομοιούν στο δημοκρατικό θεσμό. Δεν θέλω να πω ονόματα εδώ για να μην μας κάνουν και μήνυση, αλλά νομίζω ότι τους βλέπουμε γύρω μας αυτούς που θέλουν να ελέγξουν τον κόσμο. Να σχεδιάσουν τον κόσμο. Το πιστεύετε αυτό? Γιατί πολλοί λένε ότι είναι σενάρια συνωμοσιολογικά, σενάρια, θα σας πω, γιατί ζούμε και την εποχή της ταμπέλας, ψεκασμένων, σενάρια φαντασμένων. Τα έχετε ακούσει, μπορεί δεν σας λέω. Το πούνε, ναι. Πιστεύετε... Αλλά το χρήμα, ποιος το παράγει σήμερα? Ποιος παράγει το χρήμα? Όταν είδα ένα βίντεο, όταν ξεκίνησαν τα μνημόνια, ναι, λέω στα παιδιά μου, ρε παιδιά, για βρέστε μου τι σημαίνει χρέος. Δεν είχα ξανασχοληθεί. Γιατί δηλαδή, επειδή η Ελλάδα έχει κάποιο χρέος, πρέπει οι συνταξιούχοι να πεθάνουν και να γίνουν όλα αυτά που γινόταν με τα μνημόνια? Και άρχισα να ψάχνω και μου έδωσε ένα βίντεο ο γιος μου ο Λευτέρης, ενός Αμερικανού δημοσιογράφου, οι άρχοντες του χρήματος. Άρχισα τότε να παρακολουθώ τι σημαίνει χρήμα και έμαθα πολλά πράγματα. Ποιοι φτιάχνουν το χρήμα? Όταν η αμερικανική κυβέρνηση θέλει να παράγει δολάρια, δίνει εντολή στο Fed και να παράγει αφήνως δολάρια. Και το Fed δίνει εντολή στο δημόσιο νομισματοκοπείο, το χαρτί το πληρώνει ο αμερικανικός λαός και τυπώνει δολάρια. Τα παίρνει μετά η Fed και τα μοιράζει ως κεντρική τράπεζα στις τράπεζες ως χρέος. Δηλαδή αυτά τα δισεκατομμύρια δολάρια που τυπώθηκαν με έξοδα του αμερικανικού λαού, τα μοιράζει η κεντρική τράπεζα στις τράπεζες που τα διαχέει μετά στον κόσμο, δάνεια κτλ. Ως χρέος. Δηλαδή δάνεισε τον αμερικανικό λαό και παίρνει επιτόκιο. Άρα ποιος έφτιαξε αυτό το σύστημα, το τραπεζικό, το οποίο σήμερα στην Ελλάδα καταστρέφει την οικονομία? Θα πάρουν τα σπίτια όλων των Ελλήνων που χρωστούν. Και ψάχνοντας, λέω, ερώτηση που πρέπει να κάνουν όλοι όσοι πάνε στα δικαστήρια με τις τράπεζες. Να ρωτήσουν το δικαστήριο, δηλαδή να μας πούν οι τράπεζες από πού πήραν τα λεφτά αυτά. Αν τα έβαλαν από την τσέπη τους κάποιοι μέτοχοι των τραπεζών, τους τα χρωστάμε. Αν όμως τα πήραν από ένα, ας το πούμε... από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ένα σκιώδες τραπεζικό σύστημα. Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική. Το οποίο εκεί δεν ξέρεις τι γίνεται, είναι καταπιστεύματα, τι είναι. Ο Γιώργος Σαρίζος εδώ από την Κρήτη ονομάζει σκιώδες τραπεζικό σύστημα. Αν παίρνουν λοιπόν από ένα σκιώδες τραπεζικό σύστημα, το οποίο στην ουσία παίρνουν από τον ελληνικό λαό και από τους λαούς, και μάλιστα λένε για κάθε εκατομμύριο που δανείζουν παίρνουν άλλα 10. Άρα δεν τους χρωστάμε, μας χρωστάνε. Δηλαδή είναι σαν να έρχομαι να παίρνω από την τσέπη σου το πορτοφόλι σου, να σε δανείζω, μου λες θέλω 100.000, τα παίρνω από την τσέπη σου, σου τα δανείζω και μετά μου τα χρωστάς. Πείτε μου, κύριε Παύλο, σας παρακαλώ. Αν αυτό είναι αλήθεια, ναι, καταλαβαίνουμε. Άρα ότι δεν είναι δηλαδή συνωμοσιολογία. Άρα θεωρείτε ότι υπάρχουν σχέδια? Βέβαια. Των αυτή διεθνών, που... των αγορών, να τους πω έτσι. Από τις τράπεζες. Όπως ορίζονται, με στόχο τι, να ελέγξουν τον κόσμο. Για να πάνε πού, θα σας πει κάποιος, να τον οδηγήσουν πού? Αυτό είναι η ανομαλία στο μυαλό. Ο Χίτλερ που ήθελε να πάει τον κόσμο? Ο Λένιν που ήθελε να τον πάει τον κόσμο? Ας πούμε ότι ο Λένιν, ως μαρξιστής, λελινιστής, ήθελε να βοηθήσει τους φτωχούς. Αλλά δεν σκοτώνεις 10 εκατομμύρια Ρώσων επειδή θες να βοηθήσεις τους φτωχούς και κάθε ένας που είναι αντίθετό σου τον στέλνεις στα γκουλάνκ. Εδώ κάτι συμβαίνει. Και μάλιστα, μιας και το λέμε, ο Λένιν πήγε και εξαγόρασε την επανάσταση του Μεγάλου Ρώσου, των Λευκορώσων, μου φεύγει το όνομά του, και με χρήματα τραπεζών ευρωπαϊκών. Και εξαγοράζει την επανάσταση του Κερένσκι. Α, τον Κερένσκι εννοεί. Βέβαια. Και μετά επιβάλλεται η Σοβιετική Επανάσταση. Έτσι. Άρα πρέπει να πάμε πίσω να καλά, δούμε... Καλά, θα σας πει κάποιος και ο Κερένσκι, ένας αστός πολιτικός ήταν που έλεγε θα σταματήσω... Όπως ο Μακρυγιάννης που ανάγκασε τον Θα σταματήσω τον πόλεμο, αλλά τον πόλεμο δεν τον σταμάταγε, ο κόσμος πίναγε, εγώ δεν στέκομαι σε εγώ αυτά. Εγώ δεν λέω ότι είναι... Προφανώς, αλλά σας ρωτώ... Αλλά λέω τι ρόλο παίζουν οι τράπεζες. Πιστεύετε ότι υπάρχει... Εμείς λοιπόν... πήραμε χρέος. Η Ελλάδα χρωστούσε, πότε το ξεχρέωσε το πρώτο δάνειο? Και μέχρι να έρθει στην Ελλάδα είχε ξανεμιστεί. Έτσι. Άρα
πώς είναι δυνατόν να μιλάμε σήμερα για δημοκρατία, ναι, χωρίς να ελέγχεται το τραπεζικό σύστημα. Άρα στην ουσία σήμερα δεν έχουμε δημοκρατία, κατά τη γνώμη σας. Προφανώς όχι. Και δεν εννοώ στο εξωτερικό τυπικό. Έχει δίκιο ο Κοντογιώργης. Και έχει και δίκιο και ο Κασιμάτης, ναι, ο Γιώργος, με τον οποίο είχαμε κάνει την πρώτη εκπομπή πριν 6 χρόνια, ναι, ναι, που μας ανέλυε το πώς καταργείται το Σύνταγμα. Ξεκινήσαμε σαν δίκτυο ελληνισμού τότε και κάναμε εκπομπές. Άρα έχουμε πρόβλημα δημοκρατίας. Έχουμε κατάργηση του Συντάγματος. Προφανώς δεν λειτουργεί η κοινότητα. Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος ότι γκρόσο μόντο η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στη Γερμανία. Πάει για τον κάλαθο των Αχρήστων και ο Σόλτς. Στη Γαλλία ο μακρονισμός πνέει τα λίσθια. Μα πρέπει η Ευρώπη ως πηγή δημοκρατίας να καταληθεί για να δεχτούν οι άνθρωποι πλέον την παγκόσμια κυβέρνηση. Το παγκόσμιο σύστημα εξουσίας. Άρα, που λέγει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Άρα η κόντρα, η μεγάλη... Πρέπει να καταργηθεί. Είναι από τη μία αυτό που λέτε παγκόσμιο σύστημα εξουσίας και εθνοκρατικά συστήματα εξουσίας. Αυτή είναι η διελκυστίδα. Βέβαια, προσπαθούν να ελέγξουν τα εθνικά κράτη και τους πολιτικούς των κρατών και τώρα πάνε ένα βήμα πιο πέρα. Να καταργήσουν τα κράτη και να ελέγξουν όλη την ανθρωπότητα. Αφού οι πολιτικοί δέχτηκαν το σχέδιό τους και το υπηρέτησαν. Και κατέλυσαν τις τοπικές δημοκρατίες, τις εθνικές δημοκρατίες. Τις πρόδωσαν δηλαδή. Και τώρα πάμε στο τελικό στάδιο, της παγκόσμιας κυριαρχίας κάποιων ανθρώπων. Πώς είναι, μετρημένοι στα δάχτυλα, 50%, δεν ξέρω. Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, ο πλανήτης όλος, κύριε Παύλο μου, δεν είναι μόνο η Γαλλία, η Γερμανία, δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν θέλετε, είναι ένα μικρό κομμάτι του πλανήτη. Βέβαια. Άρα... Την Κίνα ποιος την ανέπτυξε και την έκανε υπερδύναμη. Ποιος έφτιαξε τη Σοβιετική Ρωσία και ήξεραν πότε θα καταληθεί η Σοβιετική Ρωσία ακριβώς. Και το είχαν πει, πότε θα πέσει το τείχος του έσχους στη Γερμανία. Άρα κάποιοι άνθρωποι ξέρουν πολύ καλά. Υπάρχει ένα ωραίο βίντεο του ενός Εβραίου σκηνοθέτη και βουλευτού στην Αμερική, του, το μυαλό μου, ο οποίος μιλάει σε μια συνέντευξή του στον Alex Jones, τι του έλεγαν οι Rockefeller, γιατί θέλουν να βάλουν τσιπάκια στους ανθρώπους. Ναι, εντάξει, θα σας πει κάποιος, ωραίο αυτό, αλλά ο Εβραίος σκηνοθέτης δεν μας περιγράφει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή επί Παλαιστινιακών εδαφών, διότι εκεί είναι φιδωλή. Δεν ζει τώρα να μας τα πει, ναι, όχι, θα τα όχι, έλεγε. Θα σχήμα, ήταν... σχήμα λόγου λέω, ναι, γιατί ναι, βεβαίως έχει και Εβραίους στις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίοι διαδηλώνουν κατά του σφαγίου στη Γάζα. Εγώ θέλω να είμαι... Ο κάθε λαός παράγει... Σωστό αυτό. Και το ένα και το άλλο. Πείτε μου κάτι. Όπως και ο κάθε άνθρωπος. Ναι, όπως και ο κάθε... Ζουράρης ο δικός μας. Όπως ότι το ο βραχασότης Ζουράρης. Ναι, μάλιστα. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Ζούμε σε μια εποχή των προπαγανδιστών, λένε κάποιοι. Και η νέα τους τεχνική λέγεται φρενοβλαβοποίηση. Στα αγγλικά είναι, η νεολαία το λέει gaslighting, γίνεται gaslighting. Το ωραίο είναι εδώ ότι προσπαθούν να σε πείσουν ότι δεν συμβαίνει αυτό που όλοι μπορεί ολοφάνερα να αντιλαμβανόμαστε ότι συμβαίνει. Άρα να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι δεν έχουμε σώστας φρένας. Βέβαια. Πετυχαίνει όμως. Βέβαια. Τελικώς δεν πετυχαίνει όταν η συντηρητική πλειοψηφία τελικά gaslighting έχει. Αποδέχεται, βέβαια, ενώ ξέρει ότι δεν είναι έτσι όπως το περιγράφουν αυτό που τη συμβαίνει, στο τέλος σου λέει, μάλλον εγώ δεν είμαι καλά, σημαίνει αυτό που μου λέει ο προπαγανδιστής. Αυτό. Βέβαια, είναι η προπαγάνδα. Όταν προσωπικά θυμάμαι με συνέλαβαν με τη Χούντα επειδή ήμουν στο Πολυτεχνείο. Ναι. Ήσασταν κι εσείς στο Πολυτεχνείο. Βέβαια, τελικά όλοι ήταν στο Πολυτεχνείο. Πει, αλλά, όλοι ήταν στο Πολυτεχνείο, θα πει κάποιος. Καταλάβατε. Τώρα γέρασα και πάω να πεθάνω, το λέω. Ήμουν δίπλα όταν μπήκε το τάγκ στην πόρτα, 10 μέτρα. Και έζησα όλα τα γεγονότα, πώς οι στρατιώτες μας έβγαλαν προστατεύοντάς μας, μας λέει μην πάτε από εκεί, φύγετε πίσω γιατί οι αστυνομικοί σκοτώνουν. Ήδη οι στρατιώτες. Πρώτη φορά είδα κάνει όπλο μπροστά μου σε μια αίθουσα που είχαμε μαζευτεί.
Και όταν με συνέλαβαν στην ασφάλεια, ναι, μου είπαν, είσαι αριστερός, είσαι κομμουνιστής. Γιατί ήσουν στο Πολυτεχνείο. Δηλαδή, δες τώρα πώς η Χούντα, οι συνταγματάρχες, τι δεν καταλάβαιναν. Ενώ έκαναν καλό στην Ελλάδα, ενδεχομένως η οικονομία λέει ήταν εύρωστη κτλ. Όμως δεν καταλάβαιναν ένα πράγμα. Να σεβαστούν τον άνθρωπο. Δηλαδή, επειδή και λέω το Πολυτεχνείο ήταν η τελευταία αναλαμπή του 1821 με όλα τα αρνητικά. Οι άνθρωποι του Πολυτεχνείου κυβέρνησαν την Ελλάδα και την τέλειωσαν. Φτάσαμε στα μνημόνια από αυτούς. Ισχύει αυτό ή είναι ένα μύθευμα άλοθη? Διότι έχω την αίσθηση ότι μετά το Πολυτεχνείο και ιδίως μετά την πτώση της Χούντας, συνεπία μιας τραγωδίας που η Ελλάδα ευθύνεται για το άλοθημα του ελληνισμού, την Κύπρο, να μην το ξεχνάμε, η Ελλάδα ευθύνεται, βέβαια, για αυτήν την κατάπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι οι άνθρωποι, γιατί το ακούω πολλές φορές, η γενιά. Η Ελλάδα, όχι τα κόμματα, εγώ θα έλεγα. Ναι, ναι. Είναι η γενιά του Πολυτεχνείου, κύριε Παύλο μου, ή είναι μια μυθοποίηση άλοθη ακριβώς για να πληγείτε, αφού ήσασταν ως γενιά του Πολυτεχνείου? Το να μου λέτε 7-8 από αυτούς που ήταν τότε να παίξαν και ρόλο στα κόμματά τους, να το δεχτώ. Μήπως αυτοί που παίξαν ουσιαστικό ρόλο είναι η γενιά προ-Χούντας που ήρθε στα πράγματα και μετά Χούντας, χρησιμοποιώντας ως κερασάκι στην τούρτα 5-10 από το είναι Πολυτεχνείο. Είναι τα κέντρα που σκότωσαν τον Καποδίστρια. Είναι αλυσίδα. Είναι τα κέντρα που σκότωσαν τον Καποδίστρια, που πάντα εκμεταλλεύονται ανθρώπους, βρίσκουν πάντα ανθρώπους, έτσι. Βρίσκουν πάντα ανθρώπους να παίξουν και το λάθος, να νομίζεις ότι εξυπηρετείς εσύ κάτι μεγάλο, έτσι, όπως οι τρομοκράτες δεν είχαμε τους σκληρούς και τα λοιπά, να νομίζουν ότι υπηρετούν κάτι μεγάλο και στο τέλος να υπηρετούν αυτούς που καταστρέφουν τη δημοκρατία. Mm-hmm. Γι' αυτό νομίζω ότι ο Γκάντι είναι το μοντέλο. Ο Γκάντι. Ο Γκάντι. Δηλαδή μιας ειρηνικής αντίστασης. Αλλά για να κάνεις το μοντέλο του Γκάντι πρέπει να είσαι και Γκάντι. Κάθε πρωί ο Γκάντι διάβαζε την επί του όρους ομιλία. Άρα να έχεις πνεύμα. Άρα πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω στην παιδεία, στον πολιτισμό. Να καταλάβουμε ότι δεν μου λύνει το πρόβλημα της μοναξιάς μου το τηλέφωνο. Το πρόβλημα της μοναξιάς μου το λύνει ο Γιώργος, η Μαρία, ο Κώστας, η κοινότητα. Η κοινότητα. Το κοινό μετέρχεστε βέβαια τελικά. Και βαθύτερα, το πρόβλημα της μοναξιάς μου το λύνει ο Χριστός. Αν πάμε σε πολύ βαθύ επίπεδο μοναξιάς. Έτσι. Άρα, η Ελλάδα έχει τα εργαλεία, αυτά που λέμε, για μια παγκόσμια, ας το πούμε, δημοκρατία. Η Ελλάδα που έχει αυτά τα εργαλεία σήμερα έχει υπαρξιακό θέμα. Δημογραφικά καταραίει. Το πιο δυναμικό της παραγωγικά και γνωστικά τμήμα, τα νιάτα, φεύγουν και δεν ξαναγυρνάνε κιόλας. Ναι. Δεν ξαναγυρνάνε. Εγώ έχω 7 παιδιά, τα 4 είναι στο εξωτερικό. Α, ζωή, να ζω αυτό. Ζωή να έχουν και τα 7. Είστε υπερπολιτεκνός εσείς. Επίσης, στη μεγάλη γεωπολιτική αναμπουμπούλα έχουμε διαρκώς ζητήματα με το γείτονα. Εννοώ την Τουρκία, η οποία όμως με τα δικά της δεδομένα κάνει ένα παιχνίδι ισχύος σε όλη την περιοχή. Έτσι. Συρία. Δουλεύει για μας η Τουρκία. Το πιστεύετε? Ναι. Γιατί το δουλεύει λέτε? Δηλαδή για την δημοκρατία. Με ποια έννοια? Όχι με αυτό που λέει ο Ερντογάν ή ο Κάρτε Ερντογάν. Έτσι. Αλλά με μια διαλεκτική της ιστορίας, ναι, αν χρησιμοποιήσουμε το μαρξιστικό όρο, ότι η ιστορία δεν είναι δετερμινιστική, αλλά δικαιώνεται. Δηλαδή τα εγκλήματα εναντίον του ελληνικού λαού και αυτά που ζούμε και σήμερα θα δικαιωθούν. Αρκεί να αντέξουμε εμείς ως Έλληνες στην Ελλάδα. Να αντέξουμε τον πολιτισμό μας, την παιδεία μας. Τι να αντέξουμε? Εσείς υπήρξατε καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Και μάλιστα είχατε αναλάβει και κάποιες πολύ ωραίες πρωτοβουλίες. Έχουμε οπτικό υλικό που αφορούν και θέλω να μου μιλήσετε λίγο γι' αυτό, για να δούμε αν μπορούμε να αντέξουμε ή αν όλα αυτά τελικώς απομυθοποιούν αυτό που πιστεύετε. Διότι έχω διαβάσει κάπου να λέτε ότι αλλιώς τα περίμενα τα πράγματα βιωματικά στη Θράκη, την αγαπήσατε τη Θράκη. Στην ουσία είναι δεύτερος τόπος γενέθλιος για εσάς από τον τρόπο που συμπεριφέρεστε. Ενώ δεν είστε, ναι, Θράκς, πρέπει να το πω αυτό. Μου έλεγαν γιατί τρέχεις για τη Θράκη αφού δεν είσαι από τη Θράκη.
Ναι. Μάλλον βγάζει λεφτά. Για να δούμε ένα μικρό απόσπασμα, παρακαλώ πολύ, από, από τις πρωτοβουλίες αυτές και να μας εξηγήσετε αμέσως μετά. Ελάτε. Ένα πρόγραμμα που υλοποιήσαμε στην Βουλγαρία, στη Σιρόκαλάκα, με πομάκους από την Ελλάδα και πομάκους από τη Βουλγαρία, μουσουλμάνους. Πομάκους από την Ελλάδα, πομάκους από τη Βουλγαρία. Βέβαια. Ναι. Δηλαδή μια ελληνοβουλγαρική γέφυρα ουσιαστικά. Βέβαια. Ναι, ένα πρόγραμμα μέσα στα πλαίσια του γενικότερου προγράμματος Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού, όπου διδάσκουμε την ελληνική γλώσσα μέσα από το τραγούδι, θέατρο, χορό, ετυμολογία, φιλοσοφία. Και αυτό το έχουμε δοκιμάσει και στην Αίγυπτο, το έχουμε δοκιμάσει και στην Ελλάδα και παντού. Εδώ είναι ένα πρόγραμμα που... Πληροφορούμε το δοκιμάσατε σε περίοδο... Το εφαρμόσαμε, ναι. Ναι, ναι, και στη Μαύρη Θάλασσα. Και στη Μαύρη Θάλασσα, και στη Μαύρη βέβαια. Μάλιστα. Βέβαια. Ναι. Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία. Ίσως θα άξιζε μια φορά να μιλήσουμε για την παιδεία. Ναι, ναι. Είναι ένας τρόπος παρέμβασης επί του παιδίου σε ένα κρίσιμο, ευαίσθητο στοιχείο και Ελλήνων πομάκων. Μπράβο. Έτσι. Διότι έχετε μια άλλη ανάγνωση για το τι γίνεται στη Θράκη, αν έχουμε και το άλλο το βίντεο. Μου είπε ένας χότζας, ναι. Γιατί βρε παιδί μου, τα παιδιά μας δεν τα μαθαίνετε ελληνικά γράμματα και πηγαίνουν και σπουδάζουν στην Τουρκία και γυρίζουν πίσω γενίτσαροι. Και αυτό κατάλαβα, ότι οι πομάκοι θέλουν ελληνική παιδεία, και έτσι ξεκίνησε μια ολόκληρη ιστορία στη Θράκη, η οποία επεκτάθηκε μετά. Ξέρετε ότι έχουμε έναν ανώτατο αξιωματικό κριτικό, εν αποστρατεία πια, επίτιμο αρχηγό ηγεθά, το Μανούσο Παραγιουδάκη, ο οποίος με έναν πομάκο υπαξιωματικό έφτιαξε, προσπάθησε, διότι είναι κύριος προφορικής, γραπτά... Θυμάστε στο ρόλ που λέει «Ήμουν κι εγώ εκεί». Α, ήσασταν κι εσείς. Ναι. Το είχετε υπόψη. Και άλλη δράση, αν μπορούμε να τη δούμε, παρακαλώ, το επόμενο, βλέπουμε. Είναι το Ταμείο Θράκης. Για να το δούμε, παρακαλώ, κι αυτό λίγο. Η Μαύρη Θάλασσα είναι το αιώνιο μνήμα του Έλληνα, και όπως ο Προμηθέας έπρεπε να τιμωρείται από το όρνεο της Ανατολής που θα του κατατρώγει τα σωθικά, χωρίς όμως και να πεθαίνει, αφού τόλμησε να φέρει στους ανθρώπους το πυρ και το φως το θεϊκό, έτσι και ο Έλληνας της Μαύρης Θάλασσας θα πρέπει να τιμωρηθεί από την ιστορία, αφού τόλμησε από παλιά να φέρει το φως της πόλης σε τούτο τον τόπο. Θάλασσα κλειστή. Τι είναι το Ταμείο Θράκης, άλλη πρωτοβουλία που πήρατε εκεί, Όταν κάναμε σχολεία ελληνικής γλώσσας για τους πομάκους και τους μουσουλμάνους της Θράκης, παρουσιάσαμε μια εκπομπή με τη Λιάνα την Κανέλη, που είπε ότι ήταν και μια από τις τρεις καλύτερες εκπομπές της, και προκειμένου να βρίσκουμε πόρους για να υλοποιούμε αυτά τα προγράμματα. Που ήταν διδασκαλία ελληνικής γλώσσας για μουσουλμάνους στη Θράκη. Αυτό είναι μια ιστορία που πάει πίσω, δεν μπορώ να την πω όλη τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τότε μας πήραν τηλέφωνο άγνωστοι άνθρωποι από Σκόπια, Αλβανία, Βουλγαρία, και μας λένε, γιατί αυτά που κάνετε για τους μουσουλμάνους στη Θράκη δεν τα κάνετε και για μας που είμαστε Έλληνες. Λέω, πού είστε? Μαύρη Θάλασσα, λέει, είμαστε Έλληνες. Λέω, έχουμε Έλληνες εκεί. Ελάτε να δείτε. Στα Σκόπια.
Και έτσι ξεκίνησε ένα πρόγραμμα. Μάλιστα, κάναμε ένα ντοκιμαντέρ που το λέγαμε «Μαύρη θάλασσα και έρος αλυσμόνητος». Και ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ευρύτερο που το ονομάσαμε «Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού» και φέρναμε Έλληνες ομογενείς από όλα τα Βαλκάνια. Τα αρχικά πλάνα ήταν στα Άβδυρα, νομίζω. Εδώ είμαστε στα Άβδυρα. Μάλιστα. Εδώ οι λαοί του κόσμου συναντώνται. Mm. Αν το ακούσουμε λίγο, είναι πολύ όμορφο. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει. Για να ακούσουμε και λίγο με ήχο. Βρισκόμαστε στα αρχαία Άβδυρα, στις μαθητικές κατασκηνώσεις. Εδώ το Ταμείο Θράκης έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να δημιουργεί ένα όραμα για όλο τον ελληνισμό, αλλά ένα όραμα που ακουμπάει ευρύτερα. Άρα, κύριε Παύλο, ουσιαστικά εδώ είχατε ανοίξει μια βεντάλια. Ωραία. Εγώ δεν θέλω τώρα να επεκταθείτε περισσότερο, κατάλαβα. Όταν άρχισαν να βομβαρδίζουν τη Σερβία, ναι. Εγώ είπα τώρα έρχεται και η διάλυση της Ελλάδος. Το ήξερα αυτό από πιο πριν. Όταν στην Θράκη αρχές του 90 και πιο πριν 89-90 μελέτησα ένα βιβλίο του Γιάννη Γκίνη, Έλληνα δημοσιογράφου διεθνολόγου, «Τουρκία το γειτονικό ηφαίστειο», έχει μέσα αυτό το βιβλίο όλα όσα γίνονται στα Βαλκάνια. Ο διαμελισμός των Βαλκανίων και της Ελλάδος και των Βαλκανίων και της Τουρκίας και στην Ευρώπη ακόμη, της Νότιας Ευρώπης. Το σχέδιο είναι να αυτή η περιοχή όλη να διασπαστεί σε μικρές ελεγχόμενες κοινότητες. Άρα από χώρες να γίνουν χώροι. Μπράβο. Και ζώνες οικονομικές ή ειδικές ενδεχομένως. Αυτά από τη δεκαετία του 80 το είδα και έτσι άρχισα να ασχολούμαι. Θράκη, τι έχετε καταλάβει, θέλω να μου πείτε. Έχετε πολύ χρόνια εμπειρία. Η Θράκη είναι η επόμενη Κύπρος. Είναι η επόμενη Κύπρος. Ναι. Γιατί? Και το επόμενο Αιγαίο. Είναι η διείσδυση σε τέτοιο βαθμό. Το τουρκικό τόξο απλώνεται. Κύπρος που ξεκίνησε, Αιγαίο, Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος και προφανώς Σκόπια, Αλβανία κτλ. Η Τουρκία παίζει μια αυτοκρατορική πολιτική. Έχει διαδεχθεί τη Ρωμιοσύνη, τη Ρωμανία, την Κωνσταντινούπολη και έχει μια αυτοκρατορική πολιτική για την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και για όλο τον κόσμο. Άρα η Τουρκία παίζει σε ευρύ περιβάλλον. Οι Έλληνες έχουμε στενέψει το παιχνίδι, παίζουμε στη μικρή μας περιοχή και μας βάζουν γκολ. Κατά τη γνώμη σας, οδεύοντας προς το τέλος, μια συζήτηση που θέλω να πιστεύω ότι και ο κόσμος τη βρήκε ενδιαφέρουσα, είναι έξω από το κουτί κυριολεκτικά. Θέλω να σας ρωτήσω, σε μια εποχή με φρενήρης γεωπολιτικούς και όχι μόνο ρυθμούς, τεχνολογικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, σκάει το ένα μετά το άλλο, δεν ξέρω αν έχουμε βρει και το νόημα, τα μαντάτα που φτάνουν ακόμη και στο επίπεδο της λεγόμενης ενδοοικογενειακής βίας, να το πω. Βέβαια. Σικ, ορθολογικά να το πω, είναι έσχοι, είναι χειρότερα. Ίσως τα παρουσιάζουν και πολύ έντονα, βεβαίως είναι αλλά έτσι. Θέλω να μου πείτε, παιδιά, ευχαριστώ για τα πλάνα. Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν βγάζετε ένα νόημα σε αυτό που εσείς περιγράφετε ότι πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα με το τι σημαίνει ελληνική σκέψη. Μπράβο. Για την οποία διατυπώσατε επανειλημμένως ότι δεν μιλάτε για γραμμές αίματος ούτε με εθνοφιλετικά χαρακτηριστικά. Λέτε για μια συγκεκριμένη δομή σκέψης. Μπορεί να τη σηκώσει σήμερα όταν, κύριε Παύλο μου, με συγχωρείτε, καλά τα λέτε εσείς, αλλά εγώ πρέπει να διαβάσω, να συζητήσω, να ερωτευτώ, όπως είπατε, να αγαπήσω το ένα και το άλλο, και εγώ μπορώ με 4 πατήματα από εδώ να κάνω τις δουλειές μου, προσέξτε, τις δουλειές μου, και μετά να κοιτάξω στην εποχή που ζούμε, να περάσω εγώ καλά και δεν βαριέστε. Γιατί τα πάντα αλλάζουν. Ναι, γιατί αυτό θέλουν να κάνουν. Αυτοί που σχεδιάζουν το μέλλον του κόσμου σήμερα, που ελέγχουν επιστήμη, τεχνολογία, τράπεζες, είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ελέγξουν την ανθρωπότητα, είναι σαφές. Πρέπει να είμαστε ανόητοι να μην καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι σχεδιάζουν κάτι. Έτσι. Όταν στο κύτταρό σου βάζουν γενετικό υλικό, γιατί στο βάζουν? Από αγάπη. Το πιο μυστήριο και το πιο πολύπλοκο σύστημα του κόσμου είναι το ανθρώπινο κύτταρο. Είναι σαν να βάζεις έναν τάβρο εν ιαλοπολείο. Άρα, σαφώς κάποιοι σχεδιάζουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και εμείς τι κάνουμε? Προφανώς πρέπει να ξανά
σχεδιάσουμε το μέλλον του κόσμου μέσα από τη δική μας εμπειρία. Αυτό είναι η απάντηση. Πρέπει οι Έλληνες, η ομογένεια, οι Έλληνες της Ελλάδος, οι διανοούμενοι, όσοι άλλοι καταλαβαίνουν, να σχεδιάσουν το μέλλον της ανθρωπότητας ως δημοκρατία, ως ελευθερία, ως ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Έτσι, πρέπει να ξαναπιάσουμε αυτό που κάναμε το 40 και πήγαμε εναντίον του ναζισμού. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να το κάνουμε σε άλλο επίπεδο, πνευματικό, νοητικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι ανάγκη και θα γίνει. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Γιατί δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να χάσει την ανθρωπιά του. Θα νικήσει ο άνθρωπος. Θα νικήσει το καλό. Δεν θα επιβληθεί ο Χίτλερ, ο ναζισμός, ο μετανθρωπισμός. Είναι βαρβαρότητα αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αγάπη προς τον άνθρωπο. Και αυτή τη στιγμή και η Κίνα και η Ρωσία και η Αμερική και η Αφρική όλοι θα καταλάβουν αυτό που λέμε, το ελληνικό φαινόμενο, το ελληνικό και το ορθόδοξο, το ρωμαϊκό, που είναι ένα. Αυτό είναι παγκόσμιο, αυτό είναι η παγκοσμιοποίηση η δική μας. Θα μου πεις, μα τώρα το βλέπεις αυτό να γίνεται. Γίνεται, ναι, το ότι μιλάμε, γίνεται. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέπτονται αυτά τα πράγματα, γίνεται κιόλας. Κύριε Παύλο, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψεις αντιθέσεις. Με ανοιχτή και την... Και εγώ πολύ ευχαριστώ. Και την πρόκληση για μια προσπάθεια να έρθουν νέα παιδιά και να συζητήσουμε την επόμενη φορά μαζί τους. Αυτό είναι έξοχο. Ένα είναι βέβαιο, ότι επειδή ζούμε σε μια περίοδο που όλοι μιλάνε για εξέλιξη, αλλά εγώ βλέπω πολλά κοινωνικά αυτοάνωσα, και αυτό για μένα δεν είναι εξέλιξη, τουλάχιστον να ξαναπιάσουμε το νήμα του διαλόγου, της δημόσιας έκθεσης λόγου, θέσεων και αντιθέσεων, κριτικής και αντικριτικής, αλλά έτσι πρέπει να πορευτούμε όλοι μαζί. Διαφορετικά με αποκλεισμούς, μονοφωνίες και από του βήματος ή από άμβονος, να το πω έτσι, νουθεσίες, μόνο μπροστά δεν πάμε. Με κηρύγματα απρόσωπα. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ και αν μου επιτρέπετε να πω συγχαρητήρια και στον Γιώργο Σαχίνη και στο Crete TV που κρατάει ψηλά την ενημέρωση των Ελλήνων. Αυτή η περιφερειακή τηλεόραση και ένας δημοσιογράφος σαν τον Γιώργο Σαχίνη και όσους άλλους συνεργάτες. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ο καλός λόγος είναι αναγκαίος. Όποιος άνθρωπος πει ότι δεν τον έχει ανάγκη, μάλλον ψεύδεται με τον εαυτό του. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ.